Εγώ είχα κάνει μια πλάκα. Μετρούσα το τζίρο των μεγαλύτερων τραπεζών. Τζίρο, ούτε καν τα ενεργητικά, τα assets δηλαδή. Το τζίρο με το ΑΕΠ των κρατών. Και λέω, ποιες είναι οι 100 μεγαλύτερες οικονομίες στον πλανήτη. Ποιες είναι οι 100 μεγαλύτερες οικονομίες. Λοιπόν, από αυτές οι 100 μεγαλύτερες οικονομίες, οι 58 είναι τράπεζες και επιχειρήσεις. Οι υπόλοιπες είναι κάτι. Αυτοί καθορίζουν. Τώρα, το κράτος για να παρέμβει, θα πρέπει να φύγει τελείως από αυτή τη λογική. Τελείως. Άρα θέλει άλλο πολιτικό προσωπικό. Εάν έχεις τόσα και λεφτά, και πλασματικά να είναι, κανένας θα πει όχι, μα τους κάσεις, έτσι. Λοιπόν, εξαγοράζει τους πάντες. Δεν υπάρχει όριο στην εξαγορά. Δεν είναι κάποιος, δεν έχει τιμή. Όλοι μπορούν να εξαγοράσουν. Έτσι, όσο και μεγάλη και να είναι η εξαγορά. Και με οποιαδήποτε μέθοδο. Ποιος δεν μπορεί να εξαγοράσει. Ο παθός, το θύμα, αυτός δεν εξαγοράζεται. Δεν εξαγοράζεται συλλογικά. Εξαγοράζεται ενδεχομένως ατομικά ή οτιδήποτε. Αλλά συλλογικά δεν εξαγοράζεται. Και στον βαθμό που προκύψουν δυνάμεις από αυτόν, πολιτικές δυνάμεις από αυτόν, είναι πολύ πιο δύσκολο να εξαγοράσουν. Να γιατί λοιπόν δεν θέλουν κράτη όπου να αντιστοιχούν σε πολιτικές κοινωνίες ή σε κοινωνίες πολιτών, όπως λέγανε παλιά. Δηλαδή, να νομοποιούνται διαμέσου πολιτικών διαδικασιών που αφορούν πολίτες. Δεν τα θέλουν αυτά τα κράτη, γιατί ενδεχομένως να γίνει η στράβη. Και όπως για παράδειγμα γίνεται τώρα στην Πορτογαλία. Και ναι, μεν κατά πάσα πιθανότητα, λέω, μακάρι να μην γίνει έτσι, αλλά κατά πάσα πιθανότητα να έχουν εξαγοράσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας και τον μπλόκο της αριστεράς και κάτι άλλο που φωνάζανε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που τώρα σχηματίζουν η κυβέρνηση στην Πορτογαλία. Ενδεχομένως, λέω. Αλλά και μόνο αυτή η στροφή τους έχει πανικοβάλει τόσο πολύ που έβαλαν τον πρόεδρο της Πορτογαλίας να κάνει πραξικόπημα. Αυτό που έκανε να ορίσει τον Κοέλιο, σαν πρωθυπουργό με το έτσι γουστάρο, παρά το γεγονός ότι ήταν μειοψηφούσα δύναμη και δεν μπορούσε να έχει τη δεδηλωμένη της Βουλής, είναι πραξικόπημα, είναι ο πραξιωμαλκής. Το θάψαν όλοι, δεν συζητήθηκε καθόλου, δεν τρέχει τίποτα, δεν τρέχει τίποτα παιδιά. Έπεσε η κυβέρνηση φυσικά. Το επόμενο βήμα, ποιο είναι, ο στρατός. Κατεβάθηκε το στρατό. Ξανά επανάληψη τη ιστορία του Σαλαζάρ. Πώς ανέβηκε στην Πορτογαλία ο Σαλαζάρ. Με μια τέτοια ιστορία. Υπήρχε η πιθανότητα να ανέβει μια κυβέρνηση λαϊκού μετόπου στο Μεσοπόλεμο, πραξικόπημα Σαλαζάρ. Και από τότε 48, πόσα 45 χρόνια κράτησε η δικτατορία του, που τον έριξε πάλι ο στρατός. Ο στρατός, μαζί με το λαό, την επανάσταση στο Γαριφάλι το 1975. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι πάμε προς τα εκεί. Γι' αυτό και αποσπούν τα κράτη από τις νομοποιητικές τους βάσεις. Ποια είναι η νομοποιητική βάση? Η διαδικασία των πολιτών να επιλέγουν κυβερνήσεις. Απλά πράγματα. Δεν λέω ότι το επιλέγουν με το σωστότερο δυνατό τρόπο, προς Θεού. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Έτσι, οπότε τι γίνεται? Πρέπει να φτιάξουμε κράτη τα οποία δεν εξαρτώνται από αυτό το πράγμα. Πρέπει να αποσπαστούν. Πώς τα φτιάχνεις αυτά τα κράτη? Με δύο τρόπους. Με δύο τρόπους. Ή τα ελέγχω άμεσα με τον γνωστό παραδοσιακό τρόπο, με τη χουντάρα. Και έτσι. Αλλά αυτό ενέχει κινδύνους. Όπως ξέρουμε, ο λαός να ταρατρέψει και μετά άντε πιάστονε. Δεν έχεις πάντα καραμαλί να σου κάνει μεταπολίτευση. Λοιπόν, οπότε υπάρχει θέμα. Το δεύτερο, υπερεθνικά όργανα, τα οποία καθορίζουν πολιτικές και τον τρόπο των αποφάσεων που παίρνονται αλλού, μακριά από εκεί που κανονικά θα πρέπει να παίρνουν τα αποφάσεις, έστω και με στημένο τρόπο. Τα κοινοβούλια, τη διαδικασία της κοινωνίας των πολιτών. Αυτό που λέει παραδοσιακά λέγαμε αστική κοινωνία. Η αστική κοινωνία με το κράτος δικαίου, με μια κυβέρνηση που υποτίθεται ότι υπερασπίζει το δημόσιο συμφέρον, που τις περισσότερες φορές το δημόσιο συμφέρον ήταν το συμφέρον των ολίγων. Έτσι, όλα αυτά. Όλα αυτά όμως τα πετάνε στην άκρη και λένε, κοιτάξτε να δείτε, έχετε δυνατότητα να επιλέγετε, αρκεί να μην φύγετε το βασικό. Τις δεσμεύσεις, οι υποχρεώσεις κτλ. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα συμβαίνει παντού. Απλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβαίνει με θεσμικό τρόπο, δια των θεσμών δηλαδή,
σε αυτή την ιστορία. Βέβαια, στα μεγάλα κράτη εμφανίζονται οι δικές τους κυβερνήσεις ότι το κάνουν αυτή την ιστορία και δεν είναι τόσο ξεφτύλες όπως είναι εδώ, τα Γιουσουφάκια. Ή σε άλλα κράτη, που σε άλλες περιοχές με πολεμικά μέσα. Είτε άμεσες βεβάσεις, είτε λεγόμενους εμφυλίους. Έτσι, τι έγινε στη Λιβύη. Ο κακός χαμός. Τι γίνεται στη Συρία, τι γίνεται τώρα παντού άλλο. Δεν συζητά κανείς για την Ιεμένη, έτσι. Ολόκληρη την... έτσι, εκεί έχουμε 18.000 νεκρούς μέχρι στιγμής. Δεν μιλάμε τώρα για αστεία. Έτσι, και εκεί συνεχίζει το πόλεμος. Λοιπόν, δεν μιλάει κανείς για την υποσαχάρη Αφρική. Μόνο οι Γάλλοι έχουν εκτελέσει, κυριολεκτικά εκτελέσει, κατά λάθος. Είναι ξεκινήγαγαν τους τζιχαδιστές, πέρασε το άρμα πάνω από την Γαλλία, τους σκότωσε. Είναι να μην τρέχανε, σου λέει. Έτσι, παράδειγμα είναι πάνω από 2.000 σύμφωνα με τη Φιγκάρο. Στην, βρουν στο Μάλι, στο Τσάντ, μέχρι το Τζιμπουτί. Όλοι οι υποσαχαρία. Και δεν είναι μόνο οι Γάλλοι, είναι και οι Αμερικανοί, είναι και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι. Δείξτε μου μία αναπτυγμένη χώρα σήμερα που δεν εμπλέκεται σε πολεμικές, σε πολέμους. Υπάρχουν, υπάρχει η Ελβετία. Έτσι. Αλλά πέστε μου, μέχρι και οι Σουηδοί στην Αμερικανία. Είναι στο Αφγανιστάν. Εντάξει, βοηθητικά σώματα όπως και εμείς, αλλά θέλω να πω, εμπλέκες όμως. Εμπλοκή, έχεις μια εμπλοκή, όπως και εμείς. Εντάξει, εμείς δεν στέλνουμε δυνάμεις, από όσο τουλάχιστον ξέρω, πρώτης γραμμής, αλλά έχεις εμπλοκή σε αυτήν την ιστορία. Γι' αυτό και λέω ότι έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση, όπου το πρωτεύον φυσικά για το παγκόσμιο σύστημα είναι το αυθόρμητο, αυτό που εστιχτοδός κάνει, είναι να διαφυλάξει πάση θυσία αυτό το κεφάλαιο που διαθέτει συλλογικά και να το σπρώξει προς την οικονομία για να μπορέσει να αποδώσει περισσότερο. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να μεγαλώσει αυτό που λέμε ομοφούσκα χθες, που επιστημονικά δεν είναι σωστό, αλλά να μεγαλώσει φούσκα, παρά και ενάντια στον πλανήτη. Παρά και ενάντια. Ό,τι σημαίνει αυτό στον πλανήτη. Έτσι, βγήκε η Deutsche Bank και δήλωσε 6 περίπου δις ζημίες. Αυτό θα το πληρώσει η Ευρώπη τετραπλάσια. Γιατί πρέπει να βρεθούν τα λεφτά να υποστηρίξουν. Γιατί? Γιατί η Deutsche Bank έχει ένα χαρτοφυλάκιο που είναι περίπου 73-75 τρισεκατομμύρια δολάρια σε παράγωγα. Έτσι και σκάσει αυτή η ιστορία, έχει καταρρεύσει η τράπεζα. Μιλάμε. Πανικό. Εμένα με ενδιαφέρει. Πανικό θα γίνει στις αγορές. Εγώ ξέρω ότι η πραγματική οικονομία θα ανασταθεί. Αλλά άμα έχει κυβερνήσεις τέτοιες και τέτοια ιστορία, το πρώτο που θα χαθεί είναι ο εργαζόμενος. Δεν τους νοιάζει. Να γι' αυτό και όλες τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί από το 1995. Το 1995 στο Σαν Φρανσίσκο, σε ένα από τα πιο ωραία και ακριβά ξενοδοχεία της περιοχής, του Σαν Φρανσίσκο, του κέντρου του Σαν Φρανσίσκο, λέγεται ότι όποιος αντέχει να μείνει εκεί είναι φτιαγμένος, είναι πιο πλούσιος ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ευρύτερα. Εκεί λοιπόν έγινε ένα συνέδριο. Το προκάλεσε το Ίδρυμα Γκορμπατσόφ το 1995 μαζί με κάποιοι άλλοι. Πήγαν λοιπόν και μίλησαν όλα τα μεγάλα στελέχη των εταιριών της εποχής, από την Apple μέχρι οτιδήποτε, και είπαν το εξάπλο πράγμα. Μεγάλοι διανοητές του καθεστώτος, από τον Γκορμπατσόφ μέχρι τον Μπρζεζίνσκι, και είπαν το εξής, ότι όπως διαμορφώνεται η οικονομία, και μιλάμε ακόμη μια οικονομία η οποία ήταν στα πάνω της, θεωρούσαν δηλαδή ότι δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε κρίση, καταρρεύσεις, τέτοια πράγματα ήταν μακριά αυτά. Μάλιστα όλοι οι οικονομολόγοι της εποχής, μακροοικονομολόγοι, λέγανε του καθεστώτος, δηλαδή του Harvard, δηλαδή, και του Yale και όλα αυτά πράγματα, τελείωσε η ιστορία των κρίσεων, δεν είναι αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης η κρίση, και μάλιστα ένας από αυτούς, τον Λούκας, του δώσανε και βραβείο Νόμπελ. Βέβαια. Λοιπόν, αντί τώρα το πάρουν το βραβείο Νόμπελ και να το τρέψουν στη Μούρη, παραμένει καθηγητής στο Harvard και λέει τη ηλικιότητα της άρκειας. Λοιπόν, αυτά κυριαρχούσαν τότε. Οπότε λοιπόν βγαίνουν τα στελέχη, τα υψηλόβαθμα στελέχη των μεγάλων εταιριών και λένε καλά όλα αυτά. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή,
από τον κόσμο που απασχολώ, το 20% χρειάζομαι τους υπόλοιπους που απασχολώ, μόνο και μόνο για να μην αυξηθεί η ανεργία. Αυτό, αν το δούμε πλανητικά, το 20% του πληθυσμού μου κάνει, το υπόλοιπο δεν μου κάνει. Και έτσι ο Μπρεζίνσκι, αν θυμάμαι καλά, εισήγαγε έναν νέο όρο, το λεγόμενο «tititainment», προερχόμενο από το «entertainment», που σημαίνει ψυχαγωγία, και από τα «tits», που σημαίνει στήθη. Δηλαδή, η θεωρία που λέει ότι, ωραία, τους κρατάμε σε παθητική εξάρτηση τα πλήθη που δεν μας κάνουν. Δηλαδή, εντάξει, τους απασχολούμε, να τους πω για να τους απασχολούμε. Δεν γίνεται ότι μας κάνουν για τη δουλειά. Τους κρατάμε σε παθητική εξάρτηση η διαμέσου της ψυχαγωγίας και των προϊόντων, της κουλτούρας των προϊόντων που παρέχει το σύστημα, όπως το μωρό εξαρτάται το στήθος της μάνας. Με αυτόν τον τρόπο κρατάμε πειθαρχημένο τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή ήταν η θεωρία. Διατυπώθηκε το 1995. Έχουν γραφτεί βιβλία αυτά, φυσικά. Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή. Μετά βρήκαμε όλη την επιστημονική εξήγηση, ας πούμε, γιατί πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα. Και βεβαίως το δυστύχημα είναι ότι αυτό, για να γίνει, θα έπρεπε να καταρρεύσει ολόκληρο το σύστημα δικαιωμάτων που έχει ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος, μέσα από δύο παγκόσμιους πολέμους, κοινωνικές επαναστάσεις κτλ., κατέθεσε ορισμένα δικαιώματα, που δεν είναι μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχετε προσέξει ότι όλη η διεθνής κοινότητα μιλάει, η μεγάλη της διεθνούς κοινότητας, μιλάνε μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα στον πολιτισμό, τα δικαιώματα που αφορούν την κυριαρχία σου σε ένα τόπο, δηλαδή την εθνική σου κυριαρχία, είναι έξω. Δεν αναφέρονται μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί για αυτούς μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα υφίστανται, διότι προέρχεται από την καλβινιστική αρχή ότι ο άνθρωπος έχει μόνο τα προτερήματα ή τις ιδιότητες που του χάρισε η μητέρα φύση. Άρα το αρνούνται το κοινωνικό περιεχόμενο. Του αναγνωρίζουν μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζουν στο μονάχος μονάχος και στην καρέτα καρέτα. Και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο προσεγγίζουν τον άνθρωπο. Αν δηλώσει ομοφυλόφιλος ή ότι θέλεις παιδί σαν ομοφυλόφιλος, είναι απόλυτα σεβαστό και γίνεται μάχη για αυτό το πράγμα. Μάχη, γίνεται σκοτωμός, γίνεται χαμός. Στο Σεντ Λούις, ας πούμε, επειδή έγινε, πώς το πήρε μια δίκη και το δικαστήριο είπε όχι υιοθεσία σε ομοφυλοφιλικά ζευγάρια, έχει γίνει ο κακός χαμός στην Αμερική. Το ότι πεθαίνουν παιδάκια κάθε μέρα στην Αμερική από την ανέχεια. Και κάθε μέρα, κάθε χρόνο, 1,5 εκατομμύριο ασυνόδευτα περνάνε το Ρίο Γκράντε από το Μεξικό για να τα εκμεταλλευτεί αυτή η βιομηχανία παιδοφιλίας ή δεν ξέρω τι στο διάλογο άλλο που καταλήγουν αυτά τα παιδιά. Έτσι, δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Περνάνε στα ψηλά ή σε κάποια επιστημονικά περιοδικά ή τίποτα άλλο. Όχι όμως, ναι, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ποια ανθρώπινα δικαιώματα, το ατόμου, όχι. Προστασία, βεβαίως, δικαιούται προστασία. Άντε, βρες το, αν το προστατεύσεις, σου λέει. Αλλά να φτιάξουμε το Μεξικό, ώστε να μην χρειάζεται να μετακινούνται 1 εκατομμύριο παιδιά συνόδευτα. Ούτε που διανοείται κανείς. Όχι, βεβαίως, προς Θεού. Έτσι, αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά αν το βρω εγώ, στον δρόμο μου, για παράδειγμα, να πεινάει, να σέναται κτλ., βεβαίως θα πρέπει να το προστατεύσω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως άλλωστε και το σκυλί που θα βρω στον δρόμο και πρέπει να το προστατεύσω, ή το γατί που το χτύπησε αυτοκίνητο και πρέπει να το προστατεύσω. Ακριβώς με την ίδια λογική. Γι' αυτό και λένε ακριβώς με την ίδια λογική, γιατί να μην πάνε στα ομοφυλοφιλικά ζευγάρια τα παιδιά. Η λογική της οικογένειας όμως, σαν πυρήνας της οικογένειας, σαν πυρήνας της κοινωνίας, είναι έξω από τη λογική αυτή. Με την ίδια ευκολία που εσύ παίρνεις και οφείλεις να παίρνεις κάποιο κατοικίδιο, γιατί πρέπει να εξωτερικεύσεις τη στοργή σου, την αγάπη σου και όλα αυτά τα πράγματα, με την ίδια λογική δεν πας ένα παιδί. Το ξέρω. Εγώ δεν έχω. Προσέξτε, για το σεξουαλικό προσανατολισμό δεν έχω κανένα πρόβλημα το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του, δικαίωμά του και όλα αυτά.
Τώρα, ποιο είναι το θέμα. Έτσι και πει όμως, ότι ρε παιδιά, με συγχωρείτε, έχω δικαίωμα στην παράδοσή μου. Που ότι τέλος πάντων, παιδί μου, αφορά τους γονείς μου, αφορά τη χώρα μου. Θα σε κυνηγήσουν με δευτέρα παρουσία. Εθνικιστής, σοβινιστής, φασίστας. Ό,τι μπορείς να φανταστείς στα σχόλια, τα σχόλια σου. Αρκεί να θεωρήσεις την παράδοσή σου folklore, όπως τη θεωρούν οι μετανάστες Έλληνες στην Αμερική. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Αν έχετε ζήσει, φαντάζομαι ξέρετε. Είναι μια φολκλωριστική αντίληψη για την παράδοση την ελληνική. Αλλά αν τη θεωρήσεις παράδοση που δικαιώνει το δικαίωμά σου σε έναν τόπο, αυτό είναι αδιανόητο. 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 Γι' αυτό και τους Άραβους τους δυστυχείς, ας πούμε, που έχουν το δικαίωμα στον τόπο τους. Έχουν δικαίωμα στον τόπο τους. Τους αναγνωρίζουν μόνο ως μουσουλμάνους. Ως Άραβες με εθνικά δικαιώματα δεν τους το αναγνωρίζουν. Τους έχουν ταυτίσει με τους μουσουλμάνους. Εντάξει, πλειοψηφία μουσουλμάνοι είναι. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Δεν είναι Άραβες, δεν έχουν δικαιώματα στο δικό τους πολιτισμό, στη δική τους παράδοση, στο δικό τους τόπο. Αυτό πράγμα. Όχι, είναι μουσουλμάνοι. Γι' αυτό κιόλας, αν προσέξετε, μια πολύ γνωστή συγγραφέας, η οποία το έχει παίξει και πολύ αριστερή και όλα αυτά τα πράγματα, η Χάνα Άρεντ, λοιπόν, λέει ότι στην Παλαιστίνη πήγαν οι Εβραίοι γιατί τη βρήκανε κατοικητή. Πώς τη βρήκανε κατοικητή? 7 εκατομμύρια Άραβες ήταν. Αλλά άμα τους θεωρείς στοιχείο χλωρίδας και πανίδας του τόπου, κατοικητή. Υπάρχει, αν δείτε την απικιακή βιβλιογραφία του Μεσοπολέμου, δεν λέω του 19ου, του Μεσοπολέμου, θα δείτε εκεί μέσα ότι όλη η λογική είναι ότι τα μεγάλα έθνη επεκτείνονται προς ημικατοικημένες ή ακατοίκητες περιοχές του πλανήτη. Και το αστείο είναι, μιλάνε για πύργους που εισέβαλαν, όπως είναι η Αφρική ή η Ασία, που είναι οι πιο πικροκατοικημένες περιοχές του πλανήτη. Με ξέρεις εκτάσεις που αφορούν ερήμους, οι σαβάνες. Πιο πυκνοκατοικημένες δηλαδή, πιο πυκνοκατοικημένες και από την Ευρώπη. Εκείνη την εποχή. Αλλά ακατοίκητες. Κατοικούνται από Ινδούς. Τι να πούμε Βίσονες, τι να πούμε Ινδούς, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα βέβαια σε απελπιστικό βαθμό. Γι' αυτό και λένε ότι σήμερα, και το έχει πει ο Σόρος και πολύ χαρακτηριστικά σε ανθρωπογραφία του, πρώτα οι τράπεζες μετά τα κράτη. Πρώτα οι τράπεζες μετά τα κράτη. Γιατί εκεί συγκεντρώνονται τα διαθέσιμα κεφάλαια. Τα κράτη απλά έχουν ανθρώπους. Άσε που είναι πολιτιστές. Και ξαναβγαίνουν οι θεωρίες περί Μάλθους, του Μάλθους, ότι είμαστε πολλοί, πρέπει να λιγοστέψουμε οι ιστορίες και ότι υποφέρει ο πλανήτης από τον πληθυσμό. Ακόμη και αν οι δημογραφικές μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει πικ, ότι έχουμε πιάσει ένα πικ στον πληθυσμό και η αύξηση του πληθυσμού πλέον δεν είναι με τις, πώς το λένε, με τις εκτινάξεις που είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουμε πιάσει ένα πικ και κινείται γύρω στα 7 δισεκατομμύρια ο πλανήτης, με λίγο πάνω, λίγο κάτω. Δηλαδή δεν έχουμε αυτά τα μεγάλα ανοίγματα. Εγώ όταν γεννήθηκα, ο πλανήτης είχε 4. Όταν έφτασα στα 18 μου χρόνια, είχε πάνω από 6 δισεκατομμύρια. Έτσι. Τώρα είναι λίγο κάτω από τα 7, λίγο πάνω από τα 7. Εξαρτάται ποια δημογραφική μελέτη. Υπάρχει. Έτσι, αν σκεφτεί όμως κανείς με τα στοιχεία της FAO, λοιπόν, ότι κάθε χρόνο παράγονται 25% περισσότερα τρόφιμα από ό,τι έχει ολόκληρος πλανήτης ανάγκη ατραφή, καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι κοινωνικό και όχι δημογραφικό με την έννοια της φυσικής εξέλιξης του. Είναι κοινωνικό ως προς το ποιος το παράγει, πού καταλήγουν αυτά τα προϊόντα και ποιος ελέγχει αυτή την κατανομή των προϊόντων. Όταν λοιπόν ξεκληρίζεις ολόκληρες κοινότητες, οι οποίες ήταν παραδοσιακές αγροτικές κοινότητες σε ολόκληρο τον πλανήτη, με αγροτικές κοινότητες που είχαν πάντα την αυτάρκεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρω, αλλά πέρα από εμάς, στην Κένια, όχι στη Σενεγάλη, εκεί που βγαίνει ο ποταμός Σενεγάλης, έτσι, όλη εκείνη η παραλία στην Αφρική ήταν παραδοσιακές κοινότητες ψαράδων. Οι άνθρωποι δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Κανένα τηλεόραση δεν είχαν, αλλά δεν πεινάγανε. Έτσι, πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, τι κάνουνε, κατεβάσανε 4 εργοστάσια πλοία εκεί. Σαρώσανε τις ακτές και φτιάχνουνε εκεί παστά ψάρια που διοχετεύονται στον πρώτο κόσμο και ψαράλευρα, τα οποία είναι ζωοτροφές ή οτιδήποτε. Το αποτέλεσμα, οι κοινότητες αυτές να εγκαταληφθούν και όλος αυτός ο πληθυσμός που είναι κάμποσα εκατομμύρια μεταφέρθηκε στις πόλεις στο εσωτερικό. Τι κάνει στις πόλεις? Δουλειές του ποδαλιού για 1 και 2 δολάρια και αν τα βρει και ζει σε παρακοκαλύβες. Και βεβαίως έχει την Παγκόσμια Τράπεζα να λέει ζήτω. Γιατί? Γιατί πώς μετράει τη φτώχεια? Μετράει στην εξής. Όταν ήταν ο άνθρωπος μια χαρά, όπως ήταν αλλιευτική κοινότητα και ζούσε μια χαρά, μάλιστα υπάρχουν και ανθρωπολογικές μελέτες που είχαν γίνει, που λέγανε ότι είχαν πολύ λίγο χρόνο γιατί είχε μεγάλη αυθονία το ψάρι. Σε αυτές τους, λόγω του μεγάλου ποταμού, συγκεντρώνονταν πάρα πολύ ψάρι. Λοιπόν, και δεν είχαν και πολύ χρόνο, υπήρχε πολύ έντονη κοινωνική ζωή και δέσιμο στις κοινότητες. Όταν δεν σε τρώει το μεροδούλι μεροφάει, υπάρχει δυνατότητα να αναπτύξεις κοινωνικές σχέσεις. Και τις θεωρούσαν υπόδειγμα, με μελέτες του 60, ας πούμε, που έχω δει, τις θεωρούσαν υπόδειγμα ανάπτυξης της Αφρικής, της μεταπικιακής Αφρικής. Λοιπόν, η Παγκόσμια Τράπεζα όμως, αυτούς τους πληθυσμούς, τους κατέτασε στην κατηγορία της απόλυτης φτώχειας. Γιατί? Γιατί αυτοί δεν είχαν ενηχρήματη οικονομία. Κατά βάση ήταν μπάρτερ, ανταλλαγή, έτσι, ή κοινοτική διάθεση προϊόντων. Έτσι. Και ό,τι περίσσευε ή ό,τι διάθετα, το κάνανε εμπόριο, πέρανε τα επιπλέον που θέλανε. Άρα λοιπόν ήταν απόλυτη φτώχεια. Ενώ τώρα που πήγανε στις παρακοκαλύβες και δουλεύουν για 1 και 2 δολάρια, φύγανε από την απόλυτη φτώχεια. Γιατί τώρα είναι πάνω από το 1 δολάριο και 25 που είναι το όριο της απόλυτης φτώχειας σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Και έτσι εμφανίζουν άμεση πτώση της παγκόσμιας φτώχειας. Και βγάζουν κάθε χρόνο καινούργιο επίτευγμα. Έπεσε κι άλλο φτώχεια. Γιατί υπολογίζουν ποιος παίρνει 1 και 25 την ημέρα. Και πάνω. Αυτό είναι. Το ότι οι άνθρωποι ζούσαν μια χαρά μες στην κοινότητά τους, που θα πρέπει να τις προστατεύσεις τις κοινότητες αυτές. Έτσι. Και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Δεν είχαν ασθένειες, δεν είχαν ψυχο... αυτά. Αυτό δείχνουν οι κοινωνικο-ανθρωπολογικές μελέτες. Έτσι. Λοιπόν. Και τις ισοπεδώσανε. Για να μπορούν, ας πούμε, οι μεγάλες πολιτικές να έχουν απ' έξω κάτι καράβια, τα οποία είναι σαν τα μεγάλα τα τάνκερ. Έτσι. Λοιπόν, που είναι και ολόκληρη εργοστάσια. Ψαρεύουν και όπως τα ψαρεύουν ή ψαρεύουν αλλαλλιευτικά, τα φορτώνουν εκεί και τα φτιάχνουν αμέσως. Φεύγουν αμέσως προς όλες τις κατευθύνσεις. Και τελείωσε η ιστορία. Πού να αντέξουν ποιος ψαράς? Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα σαρώσαν όλα. Και όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί δεν μπορεί να αντέξει το φυσικό περιβάλλον τέτοια υπερεκμετάλλευση, θα πάνε αλλού. Στη Σομαλία κανένας δεν ασχολήθηκε. Γιατί αυτές οι κοινότητες ασχολούνται με την πειρατεία? Όλες οι παράλληλες κοινότητες ασχολούνται με την πειρατεία. Γιατί ασχολούνται με την πειρατεία? Δηλαδή τους είχε μια ωραία πρωία, μου την έστριψε, πήρα να καλάσω το και κυνηγάω από πίσω τα πλοία στον κόλπο του Άντεν. Και γιατί δεν το έκανα πριν 10 χρόνια, 20 χρόνια πριν? Τώρα όμως το κάνουν. Έτσι. Γιατί το ίδιο πράγμα ήταν. Ήταν κοινότητες ψαράδων οι οποίες ζούσαν, κανονικότατα ζούσαν. Μέχρι που τα σάρωσαν όλα, οι πολυεθνικές μπήκανε μέσα. Μαζεύουνε τα πάντα, και επειδή τώρα έχει μπει το παιχνίδι και η Κίνα και η Ρωσία, χρησιμοποιούν κινέζικα και ρώσικα πλοία, γιατί είναι φτηνά, με φτηνό εργατικό δυναμικό, και φτηνά τα ίδια τα πλοία, το ίδιο, αυτά τα μετακινούμενα εργοστάσια, και οι άλλοι μείναν άνεργοι. Έρχονται λοιπόν κάποιοι, έξυπνοι, σου λέει, κοιτάξτε μάγκες, σας δίνουμε τα όπλα, τις βάρκες, βγείτε έξω και κάντε πειρατεία. Οργανωμένα πράγματα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα. Αντί να προστατεύσει. Και τι κάνει η κοινότητα, η διεθνής κοινότητα, στέλνει στρατό στην περιοχή. Και ναυτικό, πολεμικό ναυτικό, και στρατό μέσα στη Σομαλία. Να κάνει τι? Σκοτώσει? Είπαν προφανώς, ναι, αυτό είναι η όλη ιστορία. Για να μην υπάρξει κίνημα, να μην πει ο λαός, ας το διάλο, δεν αντέχω άλλο μέσα.
Πώς? Ναι. Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Μα αυτό λέω, γιατί δεν ήταν τόσο πριν κάποια χρόνια, πριν δεκαετίες. Βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο, ο ελληνικός στρατός πήγε στο Σουδάν, έτσι. Στο Σουδάν είχαμε και νεκρούς. Έτσι, χτυπήθηκαν Έλληνες στρατιώτες και ευτυχώς ο δεν κακόνα μηγές καλού, γιατί μετά τους νεκρούς το απέσυρε το απόσπασμα η τότε κυβέρνηση. Λοιπόν, το Σουδάν το ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά. Σομαλία ή Σουδάν. Σομαλία. Λοιπόν, τι δουλειά είχαν εκεί μέσα. Μόνο και μόνο εξασφαλίσουν τον πλούτο της χώρας, βέβαια, το οποίο είναι τρομερός πλούτος, και τις μεγάλες πολυλίγγες, 2-3 που το λιμένονται εκεί μέσα. Τι δουλειά έχει. Και παραμένουν Αμερικανοί στρατιώτες, παραμένουν στρατοί από τη λεγόμενη Αφρικανική Ένωση Κρατών. Τι γίνεται, είναι μια λίμπα κατάσταση, όπως και η άλλη, Νιγηρία, Σουδάν, που είναι όλες αυτές τις ιστορίες, και όλη η Υποσαχάρια από κάτω μέχρι την απέναντι μεριά. Και όλα αυτά, γιατί είναι λεφτά, όλα αυτά μεταφράζονται σε όψιον. Αυτοί που παίρνουν τα όψιον, στην ουσία ποντάρουν στο να αγοράσουν τα όψιον έγκαιρα και άρα σε πολύ χαμηλή τιμή, έτσι ώστε όταν βγει το προϊόν στην αγορά, να χτυπήσει ψηλές τιμές, να έχεις πουλήσει εσύ το όψιον και να κερδίσεις από αυτή την ιστορία. Και όχι να κερδίσεις αγοράζοντας τελικά το προϊόν. Να το πουλήσει σε τρίτο. Μπράβο. Στη χρηματαγορά. Λοιπόν. Κατανοητό. Λοιπόν, όταν πάει να γίνει ένας πόλεμος, λοιπόν, αυτοί που κερδίζουν χοντρά δεν είναι οι πολυεθνικές που θα μπουν τελικά μέσα και θα αρπάξουν το πετρέλαιο, τα διαμάντια, το ιστορίες, αλλά αυτοί που έχουν αγοράσει τα όψιον. Η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή έχει ένα προϊόν, παράγει ένα προϊόν που είναι στα 173 δισεκατομμύρια που τιμάται. Το ΑΕΠ της. Εντάξει, χοντρικά να πούμε ότι το προϊόν παράγεται. Δεν είναι ακριβώς το ΑΕΠ το προϊόν παράγεται, γιατί μετρά διπλά ορισμένα πράγματα. Στο ΑΕΠ το μετράς με διπλά βιβλία. Αλλά αυτά τα τεχνικά ας τα αφήσουμε στην άκρη. Λοιπόν, παράγεις προϊόν 172 δισεκατομμύρια. Εμπεριέχονται στο προϊόν αυτό και οι συναλλαγές σου. Μετράνε και αυτό. Δηλαδή, το ότι εγώ έχω παράξει μια υπηρεσία, ο γιατρός εδώ, ας πούμε, παράγει μια υπηρεσία, την οποία έρχομαι και την αγοράζω εγώ. Την υπηρεσία. Αυτή η αγορά μετριέται στο ΑΕΠ. Δεν μετριέται μόνο η αξία της υπηρεσίας, αλλά και η συναλλαγή της. Γι' αυτό και λέμε ότι ουσιαστικά εμφανίζεται πιο δεδομένο από ό,τι είναι πραγματικά. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμπεριέχεται. Άρα τα 182 δισεκατομμύρια θεωρητικά είναι μια στάσιμη οικονομία. Στάσιμη η οικονομία. Και όλοι μας κάναμε από μία συναλλαγή μόνο. Δεν κυκλοφορούσε το χρήμα δηλαδή μέσα στην οικονομία. Από συναλλαγή σε συναλλαγή. Μόνο είναι το μέγιστο. Το μέγιστο της χρηματικής κυκλοφορίας που χρειάζεσαι σε μια οικονομία. Κατανοητό. Εάν όλοι μας κάναμε μόνο μία συναλλαγή. Μόνο μία συναλλαγή. Πόσο χρήμα θα χρειαζόμαστε για να διαχειριστούμε τα 172 δις. Τόσο. 172 δις. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί το ΜΗ3, δηλαδή η κυκλοφορία του συνόλου του χρήματος στην ελληνική οικονομία, ξεπερνάει τα 200 δισεκατομμύρια. 230. Γιατί είναι το πιστωτικό χρήμα μέσα. Είναι το λεγόμενο δανειακό, το οποίο έχει αυτή τη δυνατότητα να αυτοαναπτύσσεται. Γιατί πληρώνει στόχους, ιστορίες κλπ. Και έχουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Υπερπληθώρα χρήματος που μας πνίγει σαν οικονομία. Και ενώ η νεοφιλελεύθερη λογική λέει ότι το πρόβλημα βρίσκεται στην έλλειψη χρήματος, γι' αυτό τι κάνουνε, ρίχνουνε χρώστο χρήμα στην αγορά. Ποσοτική χαράδοση το λένε. Ανακεφαλοποίηση των τραπεζών το λένε. Στην πραγματικότητα τι σχολούν. Σου ρίχνουνε πρόσθετο χρήμα στην αγορά. Σε ποια αγορά. Σε τράπεζες, κατά κύριο λόγο. Έτσι. Λοιπόν, γιατί για αυτούς αγορά είναι αυτή. Γιατί αυτοί κρατάνε τα κεφάλαια ή τη διαχείριση του κεφαλαίου. Άρα το θέμα είναι να τους σώσουμε αυτούς. Οπότε ρίχνουμε καινούριο χρήμα. Στην πραγματικότητα όμως η νομισματική κυκλοφορία πνίγει την οικονομία. Την πνίγει. Γιατί πλέον είναι τόσο εκτεταμένη που έχει υπερβεί κάθε δυνατότητα παραγωγής της οικονομίας, υπηρεσίες και προϊόντα.
Δεν ελέγχεται. Υπάρχει έλεγχος. Απλά ο έλεγχος γίνεται διαμέσου της αγοράς. Δηλαδή ο έλεγχος του πιο ισχυρού που λέμε. Δηλαδή υπάρχουν δύο τρόποι να ελέγξεις μια οικονομική διαδικασία. Αυτός που έχει την οικονομική επιφάνεια να την ελέγξει, δηλαδή αν εγώ έχω δεσπόζουσα θέση στην αγορά, την ελέγχω. Διαμορφώνω τιμές, προϋποθέσεις, συναλλαγές, πλαίσια. Αφού έχω δεσπόζουσα θέση. Δεσπόζουσα θέση την λέμε. Είμαι ολιγοπόλιο που λένε οι οικονομολόγοι. Ή μονοπόλιο. Έτσι. Από την άλλη μεριά, ο άλλος τρόπος είναι να παρέμβει το κράτος και να μου βάλει κανόνες και ρυθμίσεις. Παντελώς. Ειδικά μετά το τέλος της δεκαετίας του 90 έχει απελευθερωθεί τελείως η χρηματαγορά. Και ενώ με στο μεγάλο κράκ του 2008 υπήρξε μεγάλη συζήτηση να επανέλθουν οι ρυθμίσεις, τελικά είμαστε σε πιο απελευθερωμένες συνθήκες σήμερα παρά πριν το 2008. Έχουν απελευθερωθεί όλα. Και παρόλα αυτά έχουν βγει οι μεγαλοτραπεζίτες και σου λένε: παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ. Τα έχουμε φτύσει όλα. Ένας από αυτούς είναι ο Λόρδος Τέρνερ. Ο Λόρδος Τέρνερ ήταν ο επικεφαλής της τραπεζικής αρχής στη Βρετανία. Ένας πανίσχυρος οργανισμός, γιατί όπως καταλαβαίνετε υποπτύχει το Σίτι. 45% της διεθνούς χρηματαγοράς. Λαλαθούμε, έτσι, από μόνο του. Λοιπόν, φανταστείτε ότι ο επικεφαλής της τραπεζικής αρχής και ο επικεφαλής της τραπεζικής Αγγλίας είναι πόσοι, τι ισχύει έχουν. Αυτός λοιπόν τώρα εκδιώχθηκε από τη θέση του. Γιατί από τη θέση του, λόγω του, παρά το γεγονός ότι ήταν λόρδος και τόρης, γιατί πήγαινε στα πανεπιστήμια και έκανε πλήρων ο ίδιος speech του, δηλαδή ένα κύκλο διαλέξεων στα πανεπιστήμια, για να πείσει τους ακαδημαϊκούς, το σύστημα ουσιαστικά, γιατί δεν είναι στο σύστημα τους και ο ίδιος, να επανέλθουν τα capital controls. Capital controls, που μας μάθανε εδώ τι λέγεται την ονομασία, δεν είναι περιορισμός τραπεζικής δραστηριότητας. Αυτό είναι το λεγόμενο τραπεζικό moratorium. Δηλαδή, περιορίζω τη δραστηριότητα, την τρέχουσα δραστηριότητα των τραπεζών. Τα capital controls είναι λεγόμενοι ο έλεγχος κίνησης κεφαλαίου. Δηλαδή, ελέγχω το τι μπαίνει και το τι βγαίνει από την οικονομία μου. Με τη μορφή κεφαλαίου. Αυτό έλεγε ο Τέρνερ. Αυτό υπήρχε παλιά σε εθνικές οικονομίες. Μέχρι τη δεκαετία του 90. Στην Ελλάδα καταργήθηκε το 96 με το Σιμίτι, με το που μας ήρθε. Πρώτα μας άνοιξε τις αγορές και μετά μας έβαλε τα ίμια. Δηλαδή ήταν η πράξη του πρώτου μήνα του Σιμίτι. Και μετά μας στήσανε το χρηματιστήριο. Γιατί? Για να τα μαζέψουν όλα και σκοτώ να φύγουν. Εφόσον είχαμε άνοιγμα των αγορών κεφαλαίου, έτσι ο κεφαλαιούχος, αυτό που είχε τα λεφτά, μπορούσε να τα βγάλει έξω με κανένα πρόβλημα. Ενώ πριν υπήρχε η υπηρεσία η οποία έλεγχε την κίνηση. Ακόμη σε ψάχνανε και στις βαλίτσες που έβγες. Λοιπόν, γι' αυτό και οι δικοί μας, οι δύστιχοι, οι μεροκαματιάριδες ολιγάρχες, είχαν μόνο 2 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια σε παρκαρισμένα χρήματα στο εξωτερικό, ενώ σήμερα έχουν, τι είναι ο κάβας, το ψωχή, το ζουμί του, 320 δισεκατομμύρια. Και έχουμε ΑΕΠ χώρας 173. Γι' αυτό και ο διοικητής της Τραπέζης Αγγλίας, ένας άλλος, μια μεγάλη προσωπικότητα άλλη, και αυτός Sir, έτσι, ο Mervyn King λέγεται, τον διώξανε και βάλανε στο Κάμερον, έφερε έναν της Goldman Sachs και έβαλε τον προσγείωσε στην Τράπεζα της Αγγλίας. Αυτή, επειδή ήταν επιτελικά στελέχη του Βρετανικού κράτους, η Βρετανική διοίκηση είχε εκπαιδευτεί και είχε οργανωθεί να προστατεύει το Βρετανικό κράτος ως προς τα κυρίαρχα συμφέροντά του. Δεν μπορεί να αφήσει το γιο Βρετανικό κράτος να διαλυθεί. Ήταν αυτοκρατορικό, έτσι, είχε ολόκληρη υπήρχε απεικιοκρατία, υπήρχε αυτοκρατορία. Υπάρχει και τώρα. Άσε τι λένε. Λοιπόν, αλλά είναι άτυποι, έτσι. Οπότε τα στελέχη τους ήταν εκπαιδευμένα ώστε να λειτουργούν επιτελικά και όχι ως διαχειριστές εντολών που παίρνουν απ' έξω. Λειτουργούν επιτελικά για την προστασία του συστήματος. Όταν λοιπόν είδανε ότι κατέρεε το σύστημα, βγήκε ο Λόρδος Τέρνερ και λέει: παιδιά, πρέπει να επανεξετάσουμε πολιτικές οι οποίες εγκαταλείψαμε πριν κάποια χρόνια και που φαίνονται είναι απολύτως απαραίτητες. Και λέει: τα capital controls. Και βγήκε και ο Mervyn King και λέει: κοιτάξτε, να δείτε, για να σωθεί το σύστημα
συγγνώμη, το σύστημα, θα πρέπει οι πολίτες να πάρουν τα κεφάλια των επιστημών. Το λέει στην Επιτροπή Ακρόασης του κύριου του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Κάνει κάθε χρόνο στις 6 του Φλεβάρι, αν θυμάμαι καλά, 6 Φλεβάρι είναι, η ακρόαση του Κοινοβουλίου, έρχεται ο διοικητής της Τραπέζης της Αγγλίας και απευθύνεται στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Για το ποια θα είναι των τραπεζιτών. Και μάλιστα ξεκίνησε την ομιλία του έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω, σε είπε τελευταία ομιλία πριν τον. Το στείλουνε. Λοιπόν, όχι, πήρε για σύνταξη, δεν μπορούσαν να το στείλουνε, γιατί έχουν μόνιμες θέσεις αυτές. Λοιπόν, και λέει αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί οι πολίτες δεν έχουν πάρει στο κυνήγι τους τραπεζίτες ακόμη. Στην κατάσταση που έχουμε βρεθεί. Και εδώ ο καινούριος τώρα, δολοφόνος δεν είναι θέμα, απλά λέω πώς αλλάζουν τα πράγματα, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και ο λόγος είναι αυτός, πρέπει να προστατευτούν εκείνοι οι βασικοί μοχλοί που ελέγχουν και, και διαχειρίζονται αυτές τις τεράστιες αγορές κεφαλαίου. Όταν σκεφτεί κανείς ότι το διαθέσιμο κεφάλαιο σε κίνηση στον πλανήτη, το λεγόμενο επενδυτικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο δηλαδή εκείνο το οποίο πάει να επενδυθεί σε όλες τις μορφές, από τις άμεσες επενδύσεις έως σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου, αν έρχεται στα 135,3 τρισεκατομμύρια δολάρια όταν το ΑΕΠ είναι 75,3 και το παγκόσμιο. Είναι αυτό. Όχι, τα δανειακά. Αυτά είναι τα δανειακά. Είναι το διαθέσιμο δανειακό κεφάλαιο. Μιλάμε για το επενδυτικό. Με τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι κατηγορίες. Το διαθέσιμο δανειακό. Το διαθέσιμο δανειακό κεφάλαιο είναι 1,2 τετράκις. Έτσι. Αλλά εγώ σου λέω το επενδυτικό. Αυτά που πάνε σε επενδύσεις, που λένε να πάρουμε και εμείς επενδύσεις, έλατε επενδύσεις, έτσι. 135 δισεκατομμύρια. Και από πού βγαίνουν αυτό, από τις διεθνείς επενδυτικές θέσεις. Δηλαδή, κάθε χώρα. Λογιστικές αξίες δεν είναι αυτές. Τα περισσότερα ναι. Ναι. Βέβαια, όταν έχεις. Είναι σημαντικό, υπακαλύπτει αυτά τα πράγματα. Όχι, δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να βγάζει κέρδος. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί. Μόνος του δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πρέπει να υπάρξει συναλλαγή. Κάποια συναλλαγή για να παράγεται κέρδος. Θέλω να πω δηλαδή. Ποιος αγοράζει, ποιος πουλάει και έχει καθίσει την διαφορά. Είπαμε προηγουμένως. Οποιοδήποτε έχει δυνατότητα να πουλήσει οτιδήποτε. Στην πραγματικότητα, η ιδιοκτησία στην κεφαλαιοκρατία, στην εποχή του καπιταλισμού, όταν μπήκαμε στον καπιταλισμό, υπάρχει μια μεγάλη επανάσταση. Η επανάσταση είναι η εξής. Η ιδιοκτησία έχασε τον εμπράγματο χαρακτήρα της. Μέχρι τότε η ιδιοκτησία ήταν εμπράγματη. Έχω γη, έχω ακίνητα, έχω μέσα επιβίωσης, έτσι, ή μέσα εργασίας. Από τότε, από την πρώτη στιγμή, η ιδιοκτησία συνοδευόταν από τον τίτλο ιδιοκτησίας. Στη φεουδαρχία δεν υπήρχε τίτλος ιδιοκτησίας. Μόνο η παραχώρηση του βασιλιά, εάν υπήρχε θεματικός τρόπος θεοδαρχίας, όπως ήταν στο Βυζάντιο, όπου τα πάντα ανήκανε στον αυτοκράτορα και ο αυτοκράτορας έδινε, παραχωρούσε τη χρήση στο θεματοφύλακα. Έτσι, που μπορεί να ήταν οποιοδήποτε είχε δώσει υπηρεσίες στο θρόνο. Στην Βρετανία όμως και στη Δύση, που δεν υπήρχαν παρά μόνο σε περιορισμένο αυτό το δικαίωμα, στην Αγγλία υπήρχε αυτό το δικαίωμα και υπάρχει ακόμη. Γι' αυτό το δικαίωμα επιφανείας εκεί ισχύει. Όταν πας και αγοράζεις στο Λονδίνο ένα σπίτι, δεν αγοράζεις τη γη, αγοράζεις τη χρήση του για 99 χρόνια. Και μετά το πληρώνει ο κακομοίρης, ο επόμενος και αυτό, και αν ανανεωθεί και τα λοιπά. Γιατί όλα ανήκουν στο θρόνο. Έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρχε τίτλος. Υπήρχε μόνο το χρυσόβουλο που σου δίνε τη χρήση. Με τον καπιταλισμό όλα μετατράπηκαν σε τίτλους. Δικαιώματα δηλαδή. Και έτσι αναπτύχθηκε η αγορά. Η αγορά στηρίζεται στη δυνατότητα να αξιοποιηθεί το δικαίωμα. Είτε αυτό τότε ήταν γη, είτε εργοστάσιο, είτε οτιδήποτε άλλο. Σιγά σιγά η ίδια η λογική του δικαιώματος αποσπάστηκε από το εμπράγματο χαρακτήρα. Έχουμε εργοστάσια και αγοράζουν και πουλάμε εργοστάσια. Πώς το κάνουμε αυτό? Στην αρχή με τίτλους ιδιοκτησίας.
μετά από το 1850, βγήκαν οι μετοχές. Δηλαδή, το μετοχικό κεφάλαιο, είχαμε μετοχές. Έτσι. Και έτσι μπορούσαμε να πουλήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, τι κάνανε. Αυξήσαν τη δυνατότητα να τραβάνε κεφάλαιο για τα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις μέσω των μετοχών. Δεν ήταν. Πρώτα ήταν, όσο κεφάλαιο έχω εγώ διαθέσιμο, το φτιάχνω το εργοστάσιο ή ό,τι είχα και μου ανήκει. Σωστά. Αλλά καθώς αυξανόταν η παραγωγή, η δυνατότητα δηλαδή του εργοστασίου να αναπτυχθεί με τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές που υπήρχαν, χρειαζόμουν να επιπρόσθω το κεφάλαιο. Υπήρχαν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να πάρω το δανειστό, έτσι, αλλά με επιτόκια της τάξης των 25 και 26 και 30% της εποχής της Αγγλίας του 1820-1810 ήταν απαγορευτικό. Οπότε τι έγινε, έπρεπε να βρω ένα δεύτερο τρόπο. Ο δεύτερος τρόπος να φτιάξω τις μετοχές. Οι μετοχές αυτές, δηλαδή να φτιάξω το κεφάλαιο σε μετοχές και να πουλήσω μέρος των μετοχών του δικαιώματος μου επάνω στο εργοστάσιο σε κάποιους άλλους. Αυτό μπορούσε να γίνει και στην καθημερινή πρακτική, όπως και γίνεται και σήμερα. Δηλαδή να βρω εγώ τον Μίτσο, τον Τάσο, τον Κώστα και να λέμε ρε παιδιά που λέτε βάλτε λεφτά να κάνουμε τη δουλειά. Σωστά. Αλλά και αυτό έχει γίνει περιορισμένο. Πόσους γνωρίζω και πόσους μπορεί να ξέρω για να βάλω λεφτά. Οπότε επινοήθηκε, λέει, μα ναι, αλλά υπάρχει το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο μέχρι τότε χρησιμοποιούνταν μόνο για να πουλάει το κράτος ομόλογα και να δανείζεται. Το Βρετανικό κράτος τι έκανε, εξέδιδε ομόλογα, τα έδινε τη διαχείρισή τους σε έναν χρηματιστή, ο οποίος τα διαχειριζόταν στο χρηματιστήριο και κέρδιζε από την υπεραξία των ομολόγων, καθώς έπαιρνε τα λεφτά του Βρετανικού κράτους και τον άφηνε μετά να κερδοσκοπεί ασύστολα μέσα στο χρηματιστήριο. Καθώς όμως λειτουργούσε αυτό το χρηματιστήριο, ήταν μια έτοιμη αγορά να ρίξουμε τις μετοχές. Και έτσι περίπου στα 1850 και γύρω, στα μέσα δηλαδή του 19ου αιώνα, αναπτύσσεται μετοχική εταιρεία, ανώνυμη μετοχική εταιρεία, η οποία ρίχνει τις μετοχές στο χρηματιστήριο. Το δεύτερο λοιπόν μεγάλο στάδιο είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που ανοίγει η μετοχική αγορά, τι γίνεται, σου λένε οι τράπεζες. Κάτσε μάπα, τώρα εδώ υπάρχει ψωμί. Αντί να σε δανείζω, κάνω εμπόριο. Τι εμπορεύομαι, μετοχές, δικαιώματα. Μπήκαν στο παιχνίδι. Έτσι. Και έτσι εξελίσσεται. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο το ίδιο το εμπόριο του χρήματος να είναι αυτός ο σκοπός. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να εμπλέκεσαι με την παραγωγή. Μόνο δευτερογενός. Αν έλεγα προηγουμένως το επενδυτικό κεφάλαιο. Το επενδυτικό κεφάλαιο, αυτό που άμεσα χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις και όλα αυτά πάμε για επενδύσεις. Σωστά, είναι 135-3 εκατομμύρια δολάρια. Πόσο είναι το παγκόσμιο εμπόριο? Το ΑΕΠ είναι, το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι περίπου στα 75-77, ανάλογα ποια πηγή κοιτάει κανείς. Τρεις. Το παγκόσμιο εμπόριο όμως που αποτυπώνει το τι αγαθά και υπηρεσίες έχει παράξει η παγκόσμια οικονομία και τα διαθέτει στην αγορά. Πόσο είναι? 28-3. Και τα 28-3 χρειάζονται να κινητοποιηθούν 135-3. Και αυτό είναι μόνο σε επίπεδο επενδύσεων. Χώρια τα δανειακά, τα δανεικά. Τις όλες μορφές του χρηματικού κεφαλαίου. Γιατί για να κάνεις μια επένδυση, τι είπαμε προηγουμένως, εγώ πάω να κάνω μια επένδυση. Σωστά. Αν είμαι μεγάλη επιχείρηση και έχω δυνατότητες και έχω και τα κονέ με τα μεγάλα κράτη, τα ΟΗΕ, τι πάω να κάνω, βγαίνω στην αγορά και πουλάω option για την επένδυση. Το κεφάλαιο που κινείται στα option για επένδυση ή τέτοιες μορφές ή τα ομόλογα, γιατί εταιρικά ομόλογα. Έχει ομόλογα για να μπορώ να δανειστώ τα λεφτά αυτά να τα κάνω επένδυση. Έτσι. Και αντί να τα δανειστώ από τις τράπεζες να πιάσουν αυτό, τα δανείζουμε από την διεθνή αγορά. Και για να μην τους δώσω μετοχές, γιατί με ενδιαφέρει να κρατήσω τον έλεγχο της επένδυσης, τους πουλάω ομόλογα που θα πρέπει να. Όχι, αυτό είναι χρεωστική απέτηση. Χρεωστική απέτηση που την παίρνει ο άλλος και μου λέει θα με πληρώσει στο τέλος της λήξης του ομολόγου ή με zero coupon, δηλαδή είναι δεκαετίας το ομόλογο, στο τέλος της δεκαετίας θα μου δώσεις το κεφάλαιο που σου δώσα συν τόσο τόκο που αναγράφεται στο ομόλογο ή με τοκομερίδια, με κουπόνια δηλαδή, όπου μέχρι να λήξει το ομόλογο
κόβω το κουπονάκι και εισπάτω τον τόκο κάθε χρόνο. Εγώ που έχω δηλώσει τη διαπέτηση. Ε? Όχι, δεκαετές μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι. Όχι, μπορεί να είναι εξαμηνιαίο και ετήσιο. Δεν υπάρχουν παραπάνω κουπόνια. Κουπόνια ή zero coupon. Δηλαδή, ή όταν λύγει το ομόλογο, παίρνεις και το τόκο. Μπορεί να είναι τριετές και να πάρεις. Ναι, αυτό είναι το zero coupon που λέμε. Δεν έχει κουπόνια από κάτω το ομόλογο. Το ομόλογο έχει κουπόνια όταν κόβεις και πληρώνεις τον τόκο χωρίς να αποζημιώνεις για μέρος του κεφαλαίου. Έστω για μέρος του κεφαλαίου. Έτσι λειτουργεί η αγορά ομολόγων. Αλλά επειδή όμως και αυτό είναι κοστοβόρο, γιατί να μην πουλήσω αέρα. Αυτό που λένε οι έμποροι. Θα νοικιάσω το μαγαζί και θα πληρώσω και αέρα. Στην ουσία τα option είναι ο αέρας. Και η αγορά option, option είναι πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική ανάγκη κεφαλαίων. Γιατί υπάρχει το αλυσβερίσι που υπάρχει. Επάνω σε αυτό το αλυσβερίσι, γιατί να μην καθίσει και η αγορά παραγωγών. Το option δεν είναι παραγωγό. Παράγωγο γίνεται όταν στοιχηματίζεις για το πώς θα πάει η τιμή με βάση τα συγκεκριμένα option. Μπράβο, πάνω στο δικαίωμα. Βάζει και ένα CDS να καλύψει. Και τα παράγωγα κάνει το ίδιο. Βέβαια. Βεβαίως. Και έτσι πολλαπλασιάζεται, με καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έχουμε τέτοια γιόγκο κεφαλαίου. Η οποία δεν μπορεί να απορροφηθεί από την οικονομία. Δεν γίνεται. Ο πλανήτης είναι μικρός με χρηματοοικονομικούς όρους για να μπορέσει να αντέξει αυτό το πράγμα. Έτσι. Γι' αυτό καταστρέφεται συστηματικά. Άμα εγώ ξέρω, έχω μια εσωτερική πληροφόρηση. Είμαι έξυπνος, παιδί μου, και τα μετράω. Έτσι λέω. Λοιπόν, και υπολογίζω ότι ένα option που έχει 70 δολάρια σε δύο μήνες θα είναι στα 30 δολάρια. Τι κάνω. Δεν το αγοράζω. Δεν το έχω. Ποντάρω. Είναι τα λεγόμενα short, πωλήσει short. Δηλαδή, αλλά αυτά θα αρχίσει πιο. Είναι αυτό που κάνανε με τα ελληνικά ομόλογα το 2010 και κάνανε το σορτάρισμα της ζωής τους, φάγανε δισεκατομμύρια. Πριν από το πρώτο μνημόνιο. Αν δείτε τα στοιχεία, μιλάμε για κτηνάξεις αγοράς 10-15 δις. Παίζανε απέτα κουβέρτα. Και τι κάνανε τώρα, βάλανε και το TAF 10. Το TAF 10. Γιατί? Γιατί ακόμη και στην πώληση ή στην αγορά, να έχεις τη δυνατότητα να έχεις 10 μέρες, γιατί τι κάνεις, πάω και δηλώνω, κάνω μια αγορά και έχω δυνατότητα να εμφανίσω τα χρήματα σε 10 μέρες. Μέσα σε 10 μέρες, ετούτος εδώ ας πούμε, μπορεί να σου παίξει σε καλές αγορές, να σου γυρίσει τα λεφτά, όχι 10, χιλιάδες φορές. Και έτσι λοιπόν από τα κέρδη που έχεις 10 μέρες, να καταθέσεις εκείνα που έχεις υποσχεθεί στην αρχή και να έχεις και το κέρδος. Δηλαδή παίζεις με 0 λεφτά. Η Τράπεζα Ελλάδος οφείλει να παρέμβει. Οφείλει να παρέμβει. Όλοι είναι μέσα. Σαν την πηγή άρχη. Όχι, ούτε τράπεζα είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Όχι, θέλω να πω, είναι εποπτικές αρχές. Έχουν ευθύνη. Συν τον Υπουργό. Συν τον Υπουργό που πρέπει να τον τζακώσουν μέσα για να τον χώσουν μέσα. Γιατί ποτέ δεν πρέπει να παρέμβουν. Όλοι αυτοί πάρε τουλάχιστον η αμέλεια. Εγκληματική αμέλεια μέσα. Τουλάχιστον. Εκτός και αν αποδεκτεί η άμεση εμπλοκή, οπότε είναι δόλος, κακούργημα, ιστορίες και πάρε μέσα στην Αμερική. Θα είχαν φάει ισόβια. Που είναι η Μητρόπολη του καπιταλισμού. Δηλαδή θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί ό,τι να είναι, εγώ θυμάμαι στην εποχή μου το 95 που ήμουν στην Αμερική, φτιάχνανε στοιχήματα. Τότε η αγορά παραγωγών ήταν υποτυπώδες, δηλαδή μόλις ξεκινούσε με τις αυξήσεις των δασκάλων στο Milwaukee. Πόσοι οι δάσκαλοι του δημοτικού θα αυξηθεί η αγοραστική τους δύναμη σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που προχωρήσανε και στείλανε ένα παράγωγο εκεί πέρα και το παίζανε. Over the counter. Δηλαδή, εντάξει, εκτός αγοράς, γιατί ακόμη δεν είχαν στηθεί οι αγορές και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω, Μητρόπολη. Δηλαδή, κατασκευάζουν τις Παναγιάς στα μάτια εκεί. Για την χρηματαγορά εννοώ πάντα. Και εκεί βεβαίως, αντίστοιχα υπάρχουν αυστηροί κανόνες. Δεν λέω ότι τα πληρώνουν όλοι. Όχι, 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 κράτος, ομοσπονδιακές αρχές. Ποιος, ποια, έχουμε αρχές εδώ.
Οι διεθνείς αρχές δεν είναι, μάγια, δεν είναι πλάκισαν για το με ομόλογα Αμερικής. Αν σου έλεγα εγώ, αν παίζανε ομόλογα Αμερικής μετά από 10, θα σου έλεγα εγώ τι θα γινότανε και πώς θα μαζευόντουσαν εδώ. Αλλά παίξανε με δομημένα ομόλογα ασφαλιστικών ταμείων και ομόλογα ελληνικά. Μέσα, εδώ, όσο ήταν το εθνικό δίκαιο. Γιατί μετά που τα αλλάξαν στο διεθνές και έπαιζε με το ζήτημα του Λουξεμβούργου, το σταματήσαν τα 10. Οικονομήσανε το μεταξύ δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια φύγανε από αυτήν την ιστορία. Δείτε μόνο τους τζίρους. Εγώ δεν ξέρω, δεν ήμουν μέσα στην αγορά, αλλά βλέπω τους τζίρους. Όταν ο τζίρος μηνιαία κάνει 10-15 δις, Παναγία μου σώσε. Δηλαδή, πόσες φορές έχει γυρίσει αυτό το πράγμα και τι έχει αποφέρει. Και αμέσως μετά το πρώτο μνημόνιο που αλλάζει και η ιστορία, πέφτει στα 300 εκατομμύρια. Στα 320. Δηλαδή, κάτσε. Μαγιά μου, το κέντρο. Δηλαδή, μόνο από αυτό συνάγησε ότι έπαιξε το χοντρό παιχνίδι. Τελικά το πάνω κάτω του χρηματιστηρίου από πού παίζει. Προσφορά ζήτησε, ρε παιδιά, είναι κλασικά. Κοιτάξτε, το ελληνικό χρηματιστήριο πόσο έχει τώρα τζίρο το χρηματιστήριο, 35 εκατομμύρια πόσο έχει. 35 εκατομμύρια τζίρο. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δηλαδή, αν έχω εγώ ας πούμε τίτλους 5 εκατομμυρίων, ξέρετε το κάνω το χρηματιστήριο. Ούτε με 5 εκατομμύρια, με λιγότερο, με 1 εκατομμύριο ευρώ. Ξέρετε το κάνω στο χρηματιστήριο εγώ. Το τεινάζω στον αέρα, ανά πάση στιγμή το παίζω έτσι. Είναι πάρα πολύ μικρό πλέον. Δηλαδή, είναι αστείο. Μπορώ να δημιουργήσω ό,τι θέλετε στο χρηματιστήριο. Οποιασδήποτε προσδοκίες. Αν είμαι και τράπεζα, έτσι, τι κάνω. Παίρνω τα λεφτά από την ανακεφαλαιοποίηση και τα παίζω στο χρηματιστήριο. Με επαναγορές δικών μετοχών. Πουλάω μετοχές, δημιουργώ καταστάσεις υποτιμητικής κερδοσκοπίας μέσα. Και τι κάνω τώρα, με ξένα λεφτά βέβαια, γιατί μου τα δίνουν να παίξω. Έτσι. Πάω και τις επαναγοράζω. Έτσι γινόντουσαν τα τελευταία δύο χρόνια, αυτό κάνανε. Σα αλλάξαν τα φώτα. Ε? Εντάξει, αλλά τώρα το έχουν ξεφτυλίσει τελείως. Δηλαδή. Το έχουν κάνει. Το αγοράζουν και τα βαδεκάρια. Επίτηδες όλη αυτή η ιστορία. Και μετά, ξέρετε γιατί διοχετεύουν χρήμα έτσι. Νομοποιούν μαύρο χρήμα, να στο πω με διαφορετικά. Τραπεζικό χρήμα το οποίο το έχουν. Μου λέγε στέλεχος εδώ τραπεζών, για να καταλάβετε τι τραπέζες έχουν. Γιατί έχω λησάξει να μπει σαν κοιλέας μέσα. Όλα τα στελέχη πέρανε μπόνους. Όσο περισσότερο φορτώνανε δάνεια στον κοσμάκι, πέρανε μπόνους αυτό. Λοιπόν, εκτός από το Σάλα και ό,τι όποιον άλλον που έχει μεγάλη δυνατότητα, έχει δυνατότητα να βγάλει έξω τα λεφτά του. Γιατί έχει offshore ιστορίες κτλ. Βέβαια, προσέξτε, εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον. Για τους δημοσιογράφους υπάρχει πόθεν αισίες. Για τους δημοσιογράφους. Όχι όλους, αλλά τους προβεβλημένους. Υπάρχει πόθεν αισίες. Για τους δικαστικούς υπάρχει πόθεν αισίες. Για τους βουλευτές πόθεν. Δεν λέω τώρα αν το ψάχνουμε, υπάρχει πόθεν. Για τους τραπεζίτες δεν υπάρχει πόθεν αισίες. Δηλαδή, μπορώ να έχω εγώ μια offshore, οποιοδήποτε offshore, και να διοχετεύω λεφτά της Παναγιάς τα μάτια. Ξέρω για παράδειγμα το Σάλα και για τον Κωστόπουλο, άτομα της οικογένειάς του έχουν φτιάξει offshore, η οποία χρηματοδοτήθηκε με 1,5 δις. Ναι, αυτό λέω. Αλλά όχι, πόθεν αισίες για τους τραπεζίτες δεν υπάρχει. Δεν δηλώνω, δείξτε μου. Δεν υπάρχει. Α, ναι. Ναι, αλλά την offshore τη βρίσκεις. Αν ψάξει κανείς, πώς βρήκαν το εκατομμυριάκι του Σταδάκη τώρα. Το ξέχασε το παιδί. Εκατομμυριάκι εδώ, εκατομμυριάκι εκεί. Το ξέχασε το παιδί και το δήλωσε. Λοιπόν, βέβαια, έχει σημασία να δούμε ότι μου λέγαν στελέχη των τραπεζών ότι υπάρχουν ορισμένοι λογαριασμοί στις τράπεζες που λέγονται καλάθια. Δηλαδή, τις δημιουργεί η ίδια η τράπεζα τους λογαριασμούς αυτούς για να πας να πληρώσεις καθυστερημένα ρυθμίσεις και ιστορίες. Ειδικά τώρα που βάζει χέρι η εφορία, δημιουργεί ειδικούς λογαριασμούς, οπότε να μην πας, ας πούμε, όταν να πληρώσεις το δάνειό σου στο δικό σου λογαριασμό, γιατί θα το πάρει, έχει προτεραιότητα η εφορία. Οπότε τι γίνεται, σου φτιάχνει έναν άλλο λογαριασμό που είναι της τραπέζης, δεν είναι δικό σου και καταθέτει τη δόση του δανείου εκεί. Ναι, αυτός ο λογαριασμός καλάθι που μαζεύονται διάφορα μέσα εκεί. Τα χρησιμοποιούν λοιπόν τα καμάρια και φυλάνε τα δικά τους λεφτά.
Μέσα από εκεί, από αυτούς τους λογαριασμούς, αυτοί οι λογαριασμοί δεν εντάσσονται στα capital controls. Ανακεφαλοποίηση είπαμε τι πάρω. Τι είναι. Δίνουμε λεφτά για να μην καταρρεύσει η τράπεζα. Ναι. Δηλαδή να υπάρχουν επαρκή κεφάλαια. Αυτό έχει να κάνει με τα κόκκινα, αλλά δεν είναι προϊόν των κόκκινων δανείων. Μόνο. Είναι δηλαδή η ανακεφαλοποίηση προέρχεται από την αδυναμία της τράπεζας να έχει επαρκή κεφάλαια για να έχει συναλλαγές σε ημερήσια βάση. Δηλαδή να μπορεί να εξυπηρετεί τον πελάτη που πηγαίνει στο ΓΕΣΕ. Έτσι. Πρωτίστως. 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 Με το ρευστό. Κούντα. Δείξτε μου. Ζημίες παρουσιάζουν από πότε, από τη χρυσή δεκαετία που λέει ο Προβόπουλος, που είχαν τα τρελά λεφτά σαν κέρδη. Γιατί τους επέτρεψε ο Σιμιτάκουλας με νόμο του 1996, όχι μόνο να ανοίξουν την αγορά όπως άνοιξε τότε, αλλά να φτιάξουν offshore εταιρείες στο εξωτερικό και να μεταφέρουν τα δάνεια στο εξωτερικό. Δηλαδή ο Σάλλας και ο Κωστόπουλος και οι άλλοι στείνανε θυγατρικές τους, που δεν θέλουν να τους θυγατρικές τους, αλλά στην ουσία ήταν δικές τους. Στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, στο Δουβλίνο, λοιπόν, όπου με μετοχικό κεφάλαιο 50.000 τους πουλούσανε δάνεια αξίας δις. Δις! Το 50.000 δεν είναι τυχαίο. Το πρόγραμμα Δήλος, το πρόγραμμα Δίας, όλα αυτά ήτανε πωλήσεις δανείων οικιστικών κυρίως, δηλαδή για σπίτια, στέγασης, στο εξωτερικό. Οπότε τι κάνανε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο βγάζανε τα λεφτά από τη μία τσέπη και τα βάζανε στην άλλη, στο εξωτερικό. Αυτές οι εταιρείες είχαν offshore λογαριασμούς. Οπότε χάνονταν στους offshore λογαριασμούς. Εμφανίζονταν ότι αγοράζουν τα δάνεια από τις τράπεζες. Εσύ πλήρωνες κανονικά το δάνειό σου, γιατί τότε δεν ήταν πολύ ψηλά τα κόκκινα δάνεια, ήταν πάρα πολύ χαμηλός ο δείκτης των κόκκινων δανείων. Πλήρωνες κανονικά. Τα λεφτά, όπως ερχόταν τις δόσεις, έφευγαν έξω. Στα λεφτά όμως ήταν και τα κέρδη των τραπεζών. Καταλαβαίνετε. Έτσι έγινε η ιστορία. Όταν έσκασε η μπομπά, όμως, λοιπόν, και τα κόκκινα δάνεια άρχισαν να καλπάζουν, λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα ζήτημα. Πρώτον, τα κόκκινα δάνεια που δημιουργούν πρόβλημα ρευστότητας της τράπεζας. Δηλαδή, δεν εισπράττω τόσα από την εξυπηρέτηση του δανείου. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στα πιστωτικά προϊόντα που έχω στήσει εγώ πάνω στα δάνεια. Γιατί οι τράπεζες δεν μείνανε μόνο στα δάνεια. Τα δάνεια τα στείνανε πουλώντας δικά τους ομόλογα, με εγγύηση τα δικά τους δάνεια, τα δάνεια που σου έχουν εδώ σε σένα, ή άλλα πιστωτικά προϊόντα. Τα option που λέγαμε προηγούμενος, οτιδήποτε. Αν δει κανείς τους ισολογισμούς τραπεζών, θα δει ότι περίπου 60% των assets είναι δάνεια που έχουν δώσει, τώρα έχουν πέσει σημαντικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι πιστωτικά προϊόντα. Προστατευτικά προϊόντα τα οποία έχουν πουλήσει στην αγορά ή τα έχουν χρησιμοποιήσει στην αγορά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν ή υποστηριχθούν με δεδομένη την κατάσταση στην αγορά. Οπότε σου ρίχνουν τα λεφτά μέσα. Σου δίνουν λεφτά. Ξεκίνησε αυτό το πράγμα το 2008, αν θυμάστε καλά, με τον νόμο, τον περίφημο νόμο του Παπαθανασίου. Λοιπόν, αυτός που έδινε μετρητά και εγγυήσεις στις τράπεζες. 40 δις τα πόδια. Όχι, 28 δις. Λοιπόν, εκ των οποίων 5,5 ήταν μετρητό και το υπόλοιπο εγγυήσεις. Λοιπόν, για να κάνουμε. Και το ερώτημα είναι γιατί δόθηκαν τότε. Ακόμη ήταν κερδοφόροι στις τράπεζες. Έτσι. Και το 9 μόνο δόθηκαν 5 δισεκατομμύρια. Και αν δείτε, τα 5 δισεκατομμύρια δόθηκαν σε τράπεζες δευτερεύουσας σημασίας. Που σήμερα έχουν κλείσει. Γιατί, για να παιχτούν τα χοντρά λεφτά με τα TAF3, TAF10 ιστορίες. Έτσι στήθηκανε οι δουλειές. Δώσανε 1,5 δισεκατομμύριο παράδειγμα, το 5,5, 1,2, έδωσαν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο τότε. Φιλιππίδης διοικητής. Προσωπικός φίλος του Καραμάλι και άλλο. Είναι αυτός που έπαιξε τα χοντρά, τα CDS με τα. Αυτό που αποκαλύφθηκε. Στην παλιά τραπεζική λογική, πριν μας βάλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κοινό νόμισμα και απελευθερωθεί η τραπεζική αγορά, στην παλιά τραπεζική λογική υπήρχαν τράπεζες ειδικού σκοπού. Μία από αυτές τις ειδικού σκοπού ήταν το ταμιευτήριο. Είναι αυτό που λέμε, έπρεπε μια χώρα να έχει πάντα μια ταμιευτική τράπεζα, η οποία να λειτουργήσει ως δανειστής ίστατης ανάγκης. Δηλαδή, μάζευε τα λεφτά, τα αποστάτευε
Και με αυτόν τον τρόπο προστάτευε ένα σημαντικό μέρος των καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος. Ενώ οι εμπορικές χρησιμοποιούσαν τις καταθέσεις κατά το δοκούν, δίνοντας δάνεια κτλ. Έπρεπε να υπάρχει ένας αποταμιευτής εκεί. Να μην γίνει το μπαμ και δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Αυτό. Όταν απελευθερώθηκε το τραπεζικό σύστημα, γίνανε όλες εμπορικές τράπεζες. Λειτουργούσαν σαν εμπορικές τράπεζες. Αυτό κάνανε. Και το έγινε αυτό το 2001 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στην Αμερική έγινε το 1999 μετά το ΛΕΚΕ στη Λεβίνσκι του Κλίντον, που έγινε ακριβώς ένας από τους λόγους, είναι αυτός ο λόγος, είναι γιατί ο Υπουργός Οικονομικών του Κλίντον δεν υπέγραφε την κατάργηση του Glass-Steagall Act, δηλαδή του νόμου Glass-Steagall, που δεν επέτρεπε τις μη εμπορικές τράπεζες να έχουν εμπορικές δραστηριότητες, και του στήσανε του Κλίντον το ΛΕΚΕ και μετά υπεγράφει. Όχι υπεγράφει, ακριβώς τότε που θα τον διώκανε για ψευδορκία και ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, υπεγράφει η κατάργηση του Glass-Steagall και η απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς. Εκείνη ακριβώς την εποχή. Λοιπόν, ένα αποθεματικό της τάξης του 1,2 περίπου δις σε αξία ομολόγων, κρατικών ομολόγων, εξαφανίζεται από μία τράπεζα ελληνική και φεύγει στην Κύπρο, στη Λευκοσία, για να γίνει αυτή η μεταβίβαση. Ξαναλαβαίνετε και η ελληνική κυβέρνηση, η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, η Τράπεζα της Ελλάδος, ξέρανε. Σε ποιο κόμμα ανήκαν αυτά τα λεφτά? Αυτά τα ομόλογα. Στο Κομμουνιστικό Ελλάδας. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι, που την εποχή εκείνη έλεγε δεν πρόκειται να χρεοκοπήσει η χώρα και η χρεοκοπία την έβαζε η Παπαρίγα σε εισαγωγικά. Μέχρι το Σεπτέμβρη του 10 όπου άλλαξε γραμμή. Λοιπόν, την εποχή εκείνη που κάποιοι σε γεμένα, ας πούμε, γραφικοί ουρλιάζανε ότι από το Γενάρη του 9 εγώ βγήκα σε συνέδριο και λέω τελείωσε η χώρα, έχει χρεοκοπήσει. Και φωνάζανε το τι μου λέγανε να απίστευτο και βγαίνουν τα κόμματα και λέγανε μην τους ακούτε, αυτούς είναι ιστορίες. Αυτοί κάνανε συναλλαγές προστασίας, γιατί γι' αυτό το κάνανε αυτό το πράγμα, συναλλαγές προστασίας αποθεματικών και τα ρέστα. Θυμάμαι έναν μέλος και δουλειούς στον πιστοβουλικό, γιατί δεν προέρχομαι από εκεί, σου ξέρω, μου λέει εσύ έχω ένα δανειάκι, ρε, τι να κάνω τώρα, και βλέπω να πάρει κατά διάλογο, να πας στη συντροφή σαν παρήγα, να σου προστατεύσω, όπως προστατεύσω. Και τα αποθεματικά κόμματος. Τα ομόλογα. Κόμμα να αγοράσει ομόλογα κράτος είναι ένα θέμα. Πού βρήκε τα λεφτά? Πώς διαμόρφωσε αυτό το αποθεματικό? Ποιος το διαχειρίζεται? Ποιος το πούλησε? Ποιος πήρε απόφαση να πουλήσει? Σε τι τιμή πούλησε? Είναι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία, γιατί αυτού του τύπου συναλλαγή έγινε over the counter. Δηλαδή δεν έγινε στην αγορά όπου φαίνεται ποιος αγοράζει και ποιος πουλάει. Στον βαθμό που φαίνεται, γιατί μπορεί να είναι εταιρείες βιτρίνας. Εδώ τι έγινε? Κανένας δεν ξέρει. Αυτό και κανένας δεν το βρει, δεν το θέλει στην Βουλή. Εάν διαβάσει κανείς τις διπλωματικές αναφορές που γίνονται από τη Βρετανία και τον Βρετανό πρέσβη Μπάλερετ και τον Αμερικανό πρέσβη Μακβί το 39-40, θεωρούσαν ότι, που όλοι βλέπανε βέβαια στην εθνική κοινότητα, ότι επίκειται σύραξη στην Ελλάδα και ήδη από την Ιταλία. Από το 39 οι Ιταλοί συσσωρεύουν μεραρχίες στην Αλβανία. Ήταν ολοφάνερο δηλαδή ότι θα γινόταν το ντου. Λοιπόν, οπότε οι αναφορές και του Βρετανού πρέσβη και του Αμερικανού, ιδιαίτερα του Αμερικανού, γιατί ήταν πιο αποστασιοποιημένος από τα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, οπότε είχε πιο καθαρό μάτι. Δεν υπήρχαν αμερικανικά συμφέροντα ζωτική σημασία στην Ελλάδα ακόμη. Τότε ήταν τα βρετανικά συμφέροντα παίζανε πολύ μεγάλο ρόλο. Οπότε ο Βρετανός πρέσβης ήταν πιο εμπλεγμένος με το μεταξά, το καθεστώς, το βασιλιά κτλ. Ο Αμερικανός, ο Μακβί, ήταν πιο αποστασιοποιημένος. Οπότε ήταν βλέπει πιο περισσότερο αντικειμενικά, σαν διπλωμάτιση. Λοιπόν, έλεγε, δεν υπάρχει περίπτωση η πολεμική σύραξη να κρατήσει πάνω από μερικές μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τίποτα. Ξαναβγαίνει ένας από το State Department. Ρωτάει ξανά το Μακβί μετά από ένα μήνα. Πώς είναι η εκτίμηση αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όταν τον... Θα σου πω τι έλεγε ο ίδιος. Έλεγε πρώτον, λέει, το καθεστώς έχει εξαγοραστεί.
Όλους. Τους είχαν αγοράσει όλους. Ιταλοί. Τους είχαν αγοράσει όλους. Και ο λόγος που αποφασίσαν να κάνουν αυτή την επιχείρηση, στρατηγική επιχείρηση, με τον τρόπο που την κάνανε, ήταν γιατί. Όχι, γιατί θεωρούσαν. Σε τακτικό επίπεδο, μάλλον σε στρατηγικό επίπεδο, ήταν μέγιστη μαλακία των Ιταλών να κάνουν αυτή την τύπου επιχείρηση. Δεν είχαν την ανωτερότητα έναντι του ελληνικού στρατού, την απαιτούμενη για να κάνουν, πώς να το πούμε, περίπατο. Έτσι. Αλλά αυτοί θεωρούσαν ορισμένα πράγματα. Πρώτον, ότι ο ελληνικός στρατός θα διαλυθεί στον πρώτο σύγκρουση. Ότι ο ελληνικός στρατός, ακόμη και δεν θα διαλυθεί, θα ακολουθήσει διαταγές υποχώρησης στον Άραχο ποταμό. Οπότε θα τους δώσει περιθώριο ανασύνταξη μέσα στο ελληνικό έδαφος 200 χιλιόμετρα. Έτσι, στον εχθρό. Αυτό ήταν το σχέδιο άμυνας. Πας στον Άραχο, με το που σε χτυπάνε, υποχωρείς και πας στον Άραχο ποταμό, έτσι. Που σημαίνει του επιτρέπεις 200 χιλιόμετρα, του προβαδίζεις μέχρι και την Πρέβεζα. Λοιπόν, αυτό είχαν σχεδιάσει, να χτυπήσουν, να κατέβουν προς την Ιωάννινα Πρέβεζα και μετά κατευθείαν προς τα κάτω και μετά και μία άλλη να τους κόψουν από πάνω, να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη. Μία μεραρχία προφυλακής ήταν στην Ήπειρο και άλλη μια μεραρχία από πάνω. Βέβαια, δεν υπολόγιζαν τις μεραρχίες εφεδρείας. Σου λέει εντάξει, τα έχουν διαλυθεί αυτά, έχουν υποχωρήσει όλοι. Πώς το ξέρανε, το είχαν εξαγοράσει όλους, στρατιωτικούς, ηγέτες, τα πάντα. Και όταν ο Βρετανός πρέσβης στην Ιταλία λέει στον Τζιάνο, μα καλά, πόσο είσαι σίγουρος. Πόσο, γιατί είσαι σίγουρος. Ο ίδιος ο Βρετανός πρέσβης αναφέρει στην αναφορά του προς το Foreign Office ότι ο Τζιάνο λέει, έτριψε τον αντίχειρα με το δίχτυ. Σαν απάντηση λέει, σημαίνει ότι είχαν εξαγοράσει όλους. Το ίδιο λέει και στα πρακτικά που υπάρχουν και έχουν δημοσιοποιήσει στο Παλάτσο Βενέτσια, όπου γίνεται στις 13-15 το Οκτώβρη η τελική απόφαση για την εμπλοκή. Και ενώ ο Μπαντόλιο, ο Στρατάκης λέει, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, έχουμε δυνάμεις, δεν έχουμε αρκετές, να αφήστε το ένα ακόμα μήνα να πάμε κι άλλες μεραρχίες κάτω, ειδικά ορεινού αγώνα, ας πούμε να είμαστε σίγουροι, ο Γκράτσε του λέει, μην ανησυχείς τίποτα, έχουμε τελειώσει. Τους έχουμε πάρει όλους. Αυτό λοιπόν λέει και ο Μακβί. Τους έχουν ξαγοράσει τους πάντες. Ένα. Δεύτερον, ποιος θα πολεμήσει. Χρειάζεσαι λαό. Οι Έλληνες δεν είναι λαός. Έχουν υποταχθεί στο Μεταξά. Ο Μεταξάς έχει διαλύσει την ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει τρόπος να ξέρει αυτός ο λαός να πατήσει τα πόδια του. Έκπληξη. Τρελαθήκαν όλοι. Πάθανε την πλάκα τους. Πού φαίνεται αυτό. Αυτό φαίνεται και από τα απομνημονεύματα καλλιτεχνών της εποχής. Τεχνολόγων τεχνών της εποχής. Όπως ο Θεοτοκάς. Να, δείτε το. Ο Θεοτοκάς. Ο Θεοτοκάς τι γράφει στο ημερολόγιο κατοχής. Εντυπωσιακό. Ο Θεοτοκάς, αν και αστός διανοούμενος εποχής, δημοκράτης. Αστός δημοκράτης. Είχε παραδοθεί στο φασιστικό καθεστώς. Έγραφε ύμνους στο Μεταξά. Θα το κοιτάξω γιατί το έχω. Αλλά ναι. Ξέρω ότι ο Σεφέρης καταφερόταν εναντίον του. Βεβαίως, αλλά δεν πίστευε. Ναι, και ο ίδιος ο Σεφέρης, ιδιαίτερα όταν πήγε στην Αλεξάνδρεια, λέει στην πρώτη επέτειο του 28 Οκτωβρίου, λέει, ο Μεταξάς δεν κατάλαβε ότι με το όχι που έλεγε, δεν επιβεβαίωνε το καθεστώς του, αλλά τον γκρέμισε. Αλλά πριν από αυτό, ενώ υπήρχε, σοβούσε μια αντιπολίτευση, θεωρούσαν το λαό ανίκανο να υποστηρίξει μια αντιπολίτευση ενάντια στον καθεστώς. Η τελευταία μάχη που δόθηκε ενάντια στον Μεταξά ήταν η εξέγερση της Κρήτης. Μετά την αποτυχία είχαν παλαβώσει όλοι. Δηλαδή, όλο το κουκουέ είχε διαλυθεί, ήταν στα κρατητήρια και από το Μανιαδάκι. Οι υπόλοιποι δημοκράτες, να το πούμε έτσι, αντιφασίστες, ήταν οι ηγέτες του. Ο Μάντακας, που μετέπειτα έγινε και στρατηγικός στέλεχος του ΕΑΜΕΛΑΣ, ήταν στη φυλακή, τον είχε τσακώσει ο Τσολάκογλου που είχε κατέβει και γιατί καταστήλθηκε το κίνημα στην Κρήτη. Και ο Αριστομένης, ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι αρχηγοί ήταν πάνω στο Ψιλωρίτη. Τους κυνηγούσαν, πάνω στο Ψιλωρίτη. Δεν υπήρχε δηλαδή τίποτα. Ο Βλαστέας στο Δυσί, όχι στο απλά στη Γαλλία, στο Δυσί. Και όταν έστειλε τον Πυρομάγλου, του λέγε προς Θεού όχι αντίσταση. Προς Θεού όχι αντίσταση. Ήταν υπέρ της εργασίας του Γερμανούς. Ο πλαστήρας. Ναι, μετά
Λοιπόν, απλά να πω, γιατί είχαν απογοητευτεί το λαό, δηλαδή πώς να σου πω, είχαν θεωρούσαν ότι ο Έλληνας είχε τώρα. Ναι, οι εξαγορασμένοι στρατιωτικοί, αυτοί που ήταν στην Παραμεθόριο, όπως ο Κατσιμήτρος, αναγκάστηκαν να πάει με το κύμα. Έτσι, δηλαδή, ο ίδιος λέει στο Ήπειρος Προμαχούσα, το βιβλίο του δηλαδή, λέει, δεν μπορεί, λέει, ο συνταγματάρχης να λέει βούρου μαζί με τους στρατιώτες και ο μέραρχος να λέει υποχώρηση. Υπήρχε θέμα δηλαδή, οπότε ακολούθησε το... μέχρι που του δόθηκε η δυνατότητα να τον πουλήσει την ιστορία. Είναι μεγάλη ιστορία. Πάντως ο λαός εκεί εξέπληξε τους πάντες. Δεν υπήρχε κανένας που να λέει ότι η Ελλάδα θα κρατήσει. Γιατί ο Έλληνας είχε την τρελά, ας πούμε, και ανέβηκε πάνω στα βουνά και έδωσε τη μάχη. Σήμερα, κοίτοντας το πίσω, έχουμε φτιάξει ένα μύθο. Ότι ο Έλληνας και αυτό. Κολοκύθια. Άμα δείτε κιόλας και τη προσωπική αλληλογραφία που υπήρχε εκείνη την εποχή και μάλιστα παραμονές του πολέμου. Είναι μια κοινωνία σαν τη σημερινή. Παθητικά που έχει δεχτεί το θάνατό της. Για το καθεστώ εκείνη τη εποχή ήταν θάνατος. Λοιπόν, δεν εννοώ φυσικός θάνατος, εννοώ πνευματικός κοινωνικός θάνατος. Λοιπόν, και το έχει αποδεχτεί. Δηλαδή, αν δείτε την αλληλογραφία απλών ανθρώπων, γιατί έχει μια σημασία να δεις για το κλίμα της εποχής, αυτό το πράγμα. Δείτε τη λογοτεχνία της εποχής, αυτή και την παράνομη της εποχής. Τίποτα. Απελπισία μέχρι αηδίας. Απέχει μια δουλειά, ακόμη και τους αγωνιζόμενους. Αυτούς που κρατούσαν ακόμη. Ας πω, απελπισία. Ο Βεάκης είχε γράψει ένα δημοτικό ποίημα δικό του, το οποίο έλεγε «Θα ανέβω στα βουνά», το λέω με δικά μου λόγια, γιατί δεν μπορώ να το γράψω το δεκαπεντασύλλογο, το δημοτικό δεκαπεντασύλλογο που το γράφει ο Βεάκης, και λέει «Θα ανέβω στα βουνά με τα ξωτικά να στήσω στρατό και με αυτά τα ξωτικά θα κατέβω να ελευθερώσω την πόλη». Γιατί ξεκινάει και λέει πώς να κάνεις αγώνα σήμερα. Ο ένας κοιτάει να φάει τον άλλο. Ο ένας προδίδει τον άλλο. Με ποιους να πολεμήσεις. Και λέει αυτό, θα ανέβω στα βουνά, να βρω τα ξωτικά, να κατέβω κάτω να σας πολεμήσω. Φαντάζω απελπισία. Φαντάζω απελπισία. Να βλέπει μια ολόκληρη κοινωνία στην κατάρρευσή τους όπως την βλέπει σήμερα, όπως την βλέπουμε σήμερα, και να λέει εγώ με πώς θα πολεμήσω τώρα αυτό το πράγμα. Πάω να βγω στα βουνά, να βγω τα ξωτικά. Άμα διαβάσεις τα ανακοινοθέντα της εποχής εκείνης, ειδικά στις πρώτες μέρες που γινόταν ο κακός χαμός, δηλαδή κατεβαίναν όλοι σαν γιορτινή ατμόσφαιρα, τα ανακοινοθέντα είναι αστεία. Δηλαδή αντί να τονώνουν το ηθικό του κόσμου, το πέσανε δέτε. Ανακοινώνουμε ότι οι προφυλακές μας δέχτηκαν επίθεση. Τι λέμε μας, αυτό είναι το κάνουμε. Ζήτα δηλαδή, ξεσηκώσου. Ο ίδιος ο Μεταξάς έκανε διάγγελμα από τον ελληνικό λαό 4 μέρες μετά. Και ενώ είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν, δηλαδή κατέβαιναν να πούνε μάζες. Ο παππούς μου ξέρω ότι είχε πάρει τα πόδια στην Κόρινθο, την Καλαμάτα στην Κόρινθο, να παρουσιαστεί. Όντας ανάπηρος ο κυβερνητής. Και δεν τον παίρνανε ούτε για μουλαρά. Λοιπόν, πήγε πάει. Δεν το περίμενε τον άλλο να του πει πάμε για τη μύτη, για αστεία. Είδαμε τον κόσμο. Τι λέμε, τι κάνουμε τώρα. Και στο προσωπικό μερολόγιο του Μεταξά, κάθε νίκη του ελληνικού στρατού ήταν μια καρφή για τον ίδιο. Έλεγε τι θα κάνουμε, πώς θα διαχειριστούμε. Νικήσαμε και στο Πόγραδε. Όχι, Παναγία μου. Δηλαδή αντί να λέει, εγώ του πήραμε τα σόβρακα. Ο Νίκος Αγριέδης στο πρώτο γράμμα που στέλνει 1η Νοεμβρίου και δημοσιεύεται στο ριζοσπάστη τη προσωρινή, δηλαδή του Μανιαδάκη στην ουσία. Όχι στην ουσία, στην ουσία. Ναι. Εξέφρασε το γενικό πνεύμα που κυριαρχούσε στους Έλληνες κομμουνιστές εκείνη την εποχή. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες κομμουνιστές είχαν επιχειρήσει να φτιάξουν ένα παλαϊκό μέτωπο με τον Μεταξά. Ήταν οι μόνοι που προσπάθησαν να το σταματήσουν. Να έρθουν σε επαφή με τους φιλελεύθερους, να κλείσουν μια συμφωνία. Την κλείσανε τη συμφωνία. Ναι, και την πούλησε όσο πούλησε. Θέλω να πω δηλαδή ότι είχαν μια εμπειρία από αυτά τα πράγματα. Αν το κοιτάξεις, θα δεις ότι ήταν μπερδεμένα τα πράγματα. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Ο Ζαχαριάδης στέλνει την επιστολή και δημοσιεύεται στο σπάστη του, που ήταν το όργανο της ασφάλειας, του Μανιαδάκη. Καταγγέλει δε την παλιά κεντρική επιτροπή, που όντως δεν ελεγχόταν από την ασφάλεια, ως πράκτορες του Μανιαδάκη.
πλήρη συγκρίση. Η δε παλιά κεντρική υιοθετεί την τότε γραμμή Στάλιν. Ο Στάλιν δεν έλεγε εθνικό αυτοκίνητο αγώνα τότε, γιατί είχε προηγηθεί το σύμφωνο Ρίμπετρο από Μολοτόφ και είχε αλλάξει γραμμή. Έλεγε ότι ήταν πόλεμο ιμπεριαλιστικό, άρα το καθήκον των κομμουνιστών ήταν υπονόμευση και σαμποτάζ του αγώνα τη κυβέρνησή του. Λοιπόν, ο Ζαχαρέας βέβαια δεν είναι σαν τη λογική. Οπότε, όταν σου λέει ο σύντροφό σου, έτσι, σου λέει αυτό το πράγμα, εσύ είσαι υπέρ του εθνικού περιοδικού αγώνα, καταλαβαίνει γιατί τον πάλεψε και χρόνια. Το αντιφασιστικό, ο φασισμό είναι ο κύριο εχθρό. Τι κάνει. Το πρώτο πράγμα και στι συνθήκε εκείνε, φυλακέ, εξορίε, έτσι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι αυτό είναι πράφορα. Έτσι. Αυτό που έρχεται και συμπλησιάζει όμω και λέει, ναι, ρε φίλε, εσύ έχει δίκιο εθνικό περιοδικό, κάτσε και να δούμε. Αυτό πρέπει να είναι πιο κοντά σε μένα. Και γι' αυτό έστειλε τη γραμμή. Όμω υπήρχε από τα αρχεία, ξέρουμε, τα κρατικά αρχεία. Ξέρουμε ότι αυτή η γραμμή, η γραμμή της λεγόμενης παλιάς και δεξιάς δουλειάς που είναι της κομμουνιστικής μέσα στην εποχή εκείνη, παρακίνησε ορισμένους κομμουνιστές να κάψουν τα φύλλα πορείας που πήρανε, δηλαδή τα κατακτήρια. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, όταν έγινε επιστράτευση στη Σάμο, τότε ήταν κυρίως τοπική επιστράτευση. Δηλαδή το Σύνταγμα συγκροτούνταν Σύνταγμα Σάμου, έφευγε. Σύνταγμα Σερών, έφευγε, μεραρχία μάλλον. Το Σύνταγμα Σάμου εντασσόταν στη μεραρχία Αρχιπελάγους του Αιγαίου, έτσι, που και πήγαινε πάνω. Ήταν τοπική η επιστράτευση. Λοιπόν, στη Σάμου υπάρχουν αρχεία, όπου μου τα έδειχνε ένας φίλος, ας πούμε, που τα ψάχνει αυτά τα πράγματα, όπου εκτελέστηκαν 20 κομμουνιστές μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που αρνήθηκαν να πάνε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αυτούς δεν τους περιλαμβάνει στην ιστορία, τους θεωρούσε μέχρι την Παπαρίγα, ως στίγμα για την ιστορία του κόμματος, γιατί υποτίθεται ότι ο κομμουνιστής ήταν ο πρώτος που έπρεπε να πάει με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και όντως, από τις φυλακές είναι γνωστό ότι ζήτησανε συνεννόηση με τον Μανιαδάκη. Ναι, τους αρνήθηκε ο Μανιαδάκης, κάποιοι το σκάσανε όπως ο Θανάσης Χατζής, ανεβήκανε πάνω και έγινε έτσι. Λοιπόν, ήταν μπλέξιμο για τον απλό κομματικό μέλος, ειδικά αυτό που είναι έξω από τις φυλακές. Ήταν μπλέξιμο. Ποια γραμμή, ποιος ήταν ο σωστός. Ο Πλουμπίδης στην εποχή εκείνη την είχε πατήσει, είχε πάει την άλλη γραμμή. Ήταν πολύ μπλέξιμο. Γι' αυτό και είναι μύθος αυτό που κομματικά υπήρχε στις γραμμές μας, ας πούμε, το δούμε στο Κουκουέ, που έλεγε το Κουκουέ αυτόματα πώς θα το λύσει. Ο κακός χαμός. Ευτυχώς υπήρχαν οι δηλωσίες. Ευτυχώς. Αυτοί που είχαν φύγει έξω με δήλωση, που τους θεωρούσαν, οι οποίοι κρατούσαν μια ισορροπία τα πράγματα. Καταλάβαν τι έπρεπε να γίνει και στήσαν την ιστορία, ειδικά μετά του εθνικοπροθετικού αγώνα. Και όταν βγαίνανε οι υπόλοιποι, ερχόντουσαν και τα σώδουσαν σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, οι περισσότεροι. Υπήρχαν κι άλλοι που πεθάνανε πιστεύοντας ότι τηρούσαν την ιδεολογία, υπηρετούσαν την ιδεολογία τους, όντας όργανα της κομματατούρου. Πράκτορες δηλαδή του τηρήμου και... Ναι, αυτό λέω, ότι παίζανε ρόλο. Ναι. Θέλω να σου πω στην αρχή, ήταν πλήρης διάλυση. Δεν ήξερε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, φαντάζω τώρα αυτή η διχοτόμηση να συναντήσει στον δρόμο με τον παλιό σου σύντροφο που τον ήξερε στην τάδε κομματική οργάνωση πριν διαλυθεί το σύμπαν. Δεν ξέρει τώρα τι είναι αυτό, είναι πράκτορα. Ξαγοραστή. Τι είναι αυτό. Να γιατί φτιάχτηκε για το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ φτιάχτηκε γιατί δεν είπε το ΚΚΕ, δεν ήταν οργανωμένο. Οπότε, εμείς οι δυο μπορεί να ήμασταν σύντροφοι παλιά. Έτσι, στην παλιά κομματιά, ξέρω από τι. Αλλά επειδή έχει μεσολαβήσει η διάλυση με το Μανιαδάκι και η πρακτόρευση, έτσι όλα αυτά, δεν σε ξέρω μετά. Οπότε αντί να φτιάξουμε κομματική οργάνωση, τι φτιάχναμε. Μπαίναμε στην ιδιωτικοπεδρολογική οργάνωση, τα πλάτια, έμπαινε όλος ο κόσμος, για να σε δω. Αν είσαι πράκτορας, θα φανεί εκεί. Ζημιά δεν θα κάνεις γιατί είναι όλος ο κόσμος μέσα. Έτσι. Δεν θα μου κάνεις ιδιαίτερη ζημιά. Λοιπόν, και με αυτό το πνεύμα στήθηκε η πρώτα το εθνικοπεδρολογικό, ήταν τόσο ανοιχτό. Γιατί δεν υπήρχαν κομματικές οργανώσεις. Αν υπήρχαν κομματικές οργανώσεις. Αυτή είναι από το κατασταλάγμα του δικό μου, της δικής μου μελέτης, δηλαδή για να λύσω τα δικά μου προβλήματα, ας πούμε, γιατί έγιναν όλα αυτά και τον τρόπο που έγινε. Αλλά λέω πάλι, εγώ απλά αυτό το να κρατήσουμε, η έκπληξη. Το γιατί και πώς.
Και θα συνέχιζε ο Έλληνας. Είναι τρελός, είναι παλαβός. Εάν δεν είχε προδοτική ηγεσία τότε, στρατιωτική και πολιτική, που συνέχιζε, ήταν ικανός να τους κρατήσει τους Γερμανούς για μήνες μέσα στην Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα προσφέρεται για τέτοιο τύπο άμυνα. Εντάξει, μπορεί να τον κρατήσει στα σύνορα, στον Μπέλες, ας πούμε, και στο Καϊκ Μαϊτσαλάν, εκεί δεν δόθηκαν μάχες, γιατί είχαμε εγκαταλείψει το. Δηλαδή, δεν το έγινε σε εννοές με τους Ιουγκοσλάβους, δεν μπορούσαμε. Αλλά υπήρχε πίσω τα στενά του Ολύμπου. Υπήρχε πίσω οι Θερμοπύλες. Υπήρχε πίσω η Κρήτη. Δηλαδή, τουλάχιστον τρία σημεία οργανωμένης άμυνας, που αν τους έκανες εκεί, τους έκλεισε εκεί, θα κρατούσαν για μήνες μέχρι να πάρουν την Ελλάδα. Είχε βάλει τη ζημιά τους, δεν πάθαν όπως οι άλλοι. Όχι, τι συντριβή θα είχαν πάθει, δηλαδή μιλάμε για ιστορίες. Και δεν στείλανε σοβαρές δυνάμεις οι Γερμανοί. Πάλι θεωρώντας ότι έχουν την ηγεσία του στρατού στο χέρι. Και αυτοί βεβαίως δεν μείνανε μόνο στο ότι είναι αυτό, κάνανε και άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι αν δεν ήταν ο Στάλιν, η ιστορία του πολέμου, του Εθνικού Πολέμου, θα ήταν τελείως διαφορετική. Θα ήταν τελείως διαφορετική. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι λαοί θα είχαν επικρατήσει. Και θα είχαν επικρατήσει τη μέση στην Ευρώπη. Και δεν λέει εννοούσα τίποτα άλλο, δημοκρατία, δηλαδή αντίληψη δημοκρατίας. Ναι, ναι, ναι. Και η Ανατολική θα έτσι. Αλλιώς ο κόκκινος στρατός είχε προχώρηση. Αλλά αν περνούσε η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα. Κυριαρχούσαν τα κινήματα αντίστασης που δεν κυριάρχησαν η Ιουγκοσλαβία, θα εκδημοκρατιζόταν ολόκληρος ο υπαρχός σοσιαλισμός, ακόμη και η ίδια Σοβιετική Ένωση. Θα ερχόταν ο άνεμος από τη Δύση, από λαούς που ήταν πιο προθυμένοι πολιτικά, πιο πολιτισμένοι, ξέρανε περισσότερο τα ζητήματα της δημοκρατίας. Οπότε θα ερχόταν ένα δημοκρατικό ρεύμα προς τα μέσα και θα σπάζε τη λογική του πατερούλη πάνω στο οποίο πάτησε ο Στάλιν. Αν, το αν βέβαια, παίρνει πάρα πολύ νερό στην ιστορία.